will be silent no more. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή εκδήλωση του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας με τίτλο «Χωρίς συνένεση είναι βιασμός». Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Διεκδικούμε την αλλαγή, επιμόρφωση στη συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα», το οποίο με τη σειρά του πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίηση στη Διεθνή Αμνηστία και φορείς διαχείριση της επιχορήγησης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now. Στο επιμορφωτικό μας πρόγραμμα συναντιούνται περισσότερες από 30 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε ποικίλα πεδία, όπως το περιβάλλον, η εργασία, η εκπαίδευση, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, τα φεμινιστικά δικαιώματα, η μετανάστευση, η υγεία και ούτω καθεξής, στοχεύοντας να δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο ενδυνάμωσης και διαθεματικής συνεργασίας, ικανό να διαρκέσει και στο μέλλον. Γιατί όμως ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα τέτοιου χαρακτήρα τώρα, και πώς σχετίζεται με τη σημερινή μας εκδήλωση? Για τη Διεθνή Αμνηστία, η συνηγορία ως το σύνολο των πρακτικών παρέμβασης και άσκησης πίεσης σε θεσμικό και νομικό επίπεδο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής της παρέμβασης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Διεθνής Αμνηστία επιχειρεί να μοιραστεί την πείρα της και τη διεθνή της τεχνογνωσία, ανταποκρινόμενη φυσικά και στις ανάγκες της περιόδου. Ανάμεσα λοιπόν στις επιμορφωτικές συναντήσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται και μια σειρά δημόσιες ανοιχτές διαδικτυακές εκδηλώσεις με θέματα κέρια για την κοινωνία των πολιτών. Η σημερινή μας συζήτηση είναι η πρώτη τέτοια εκδήλωση και επειδή πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες στο επόμενο διάστημα, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Σήμερα λοιπόν θα προσεγγίσουμε την εκστρατεία «Χωρίς συνένεση είναι βιασμός» που πραγματοποιήθηκε πέρυσι την Άνοιξη, με στόχο να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο του βιασμού, ώστε αυτός να ορίζεται με βάση την απουσία της συνένεσης. Η εκστρατεία αυτή συνιστά ένα παράδειγμα επιτυχημένης στρατηγικής συνηγορίας, καθώς έπειτα από μια συνδυασμένη παρέμβαση τόσο στους θεσμούς όσο και στην κοινωνία, νομικά ο βιασμός ορίζεται πλέον με βάση την απουσία συνένεσης και όχι, για παράδειγμα, με βάση το αν το θύμα φέρει εμφανή σωματικά τραύματα. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε τα βήματα σχεδιασμού μιας τέτοιας στρατηγικής παρέμβασης, τον τρόπο απεύθυνσης στους θεσμούς, αλλά και τις συνέργειες μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τον συνδυασμό άμεσης και έμεσης άσκησης πίεσης στους υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό έχουμε μαζί μας ένα εξαίρετο, επιτρέψτε μου, πάνελ ομιλητριών, τις οποίες θα σας παρουσιάσω με τη σειρά που θα μοιραστούν μαζί μας τις σκέψεις τους. Η Ειρήνη Γαϊτάνου είναι υπεύθυνη εκστρατιών του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας και υπήρξε υπεύθυνη της εκστρατείας με αίτημα την αλλαγή, την τροποποίηση του άρθρου 336 του ποινικού κώδικα για τη θεμελίωση του νομικού ορισμού του βιασμού με βάση την απουσία συνένεσης. Σήμερα θα μας παρουσιάσει ακριβώς τα βήματα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της επιτυχημένης και νικηφόρας εκστρατείας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, η Καλλιόπη Μιχαηλίδου θα ακολουθήσει, είναι μέλος της φεμινιστικής ομάδας Κιλοτίνα, η οποία συναντήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2019 στη Βέρεια και έχει έγνοια τα ζητήματα της έμφυλης βίας και καταπίεσης. Η Καλλιόπη από τη δική της πλευρά θα μας μιλήσει για τον αντίκτυπο των κινητοποιήσεων στις συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών, για τη δυναμική που αυτές δημιούργησαν και για την προοπτική του μέλλοντος που διαμόρφωσαν.
Θα ακολουθήσει η Κατερίνα Μπέργκιχε, που είναι ανώτατη σύμβουλος πολιτικής για τα δικαιώματα των γυναικών και για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα της Διεθνούς Αμνηστίας στη Σουηδία. Ήταν μάλιστα υπεύθυνη για την πολυετή εκστρατεία με αίτημα την αλλαγή του νομικού ορισμού του βιασμού στη Σουηδία, που ψηφίστηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο ομόφωνα το 2018. Ήταν επίσης υπεύθυνη της εκστρατείας για τη διεκδίκηση της απόδοσης δικαιοσύνης στις επιζήσασες βιασμών για τις σκανδιναβικές χώρες, καθώς και επικεφαλής της αντίστοιχης έρευνας που δημοσίευσε η Διεθνής Αμνηστία. Σήμερα θα μας μεταφέρει το παράδειγμα της Σουηδίας, που όχι μονάχα έχουν αυξηθεί οι καταδίκες για βιασμό, αλλά οι παρεμβάσεις συνεχίζονται και μετά την νομική κατοχήρωση, ακριβώς στην προοπτική περαιτέρω ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Και τέλος, η Μόνικα Κωνσταρίμπα είναι υπεύθυνη εκστρατιών για τα δικαιώματα των γυναικών στο Περιφερειακό Γραφείο της Ευρώπης, μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Διεθνούς Αμνηστίας και υπεύθυνη της εκστρατείας για τον βιασμό και για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε όλη την Ευρώπη. Θα μοιραστεί σήμερα μαζί μας τη σκοπιά του συνολικού συντονισμού των εκστρατιών για τον βιασμό που πραγματοποίησε κεντρικά η Διεθνής Αμνηστία σε συνεργασία με τα γραφεία της σε κάθε χώρα, αναδεικνύοντας παράλληλα κάποιες ομοιότητες και διαφορές των κατατόπους παραδειγμάτων παρέμβασης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι θα υπάρχει παράλληλη διερμηνία στη νοηματική γλώσσα για όλες τις ομιλίες σήμερα και γι' αυτό ευχαριστούμε θερμά το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών για την πολύτιμη συνεισφορά του. Τη διερμηνία θα πραγματοποιήσει μαζί μας σήμερα η κυρία Σοφία Φουνταλή, την οποία ευχαριστούμε και ιδιαίτερα. Επίσης, θα υπάρχει παράλληλη διερμηνία των αγγλόφωνων ομιλιών στα ελληνικά. Και πριν δώσω το λόγο στην Ειρήνη, να σας υπενθυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η σημερινή μας συζήτηση προβάλλεται παράλληλα και από την σελίδα Facebook της Διεθνούς Αμνηστίας, αλλά και από τις σελίδες πολλών οργανώσεων που συμμετέχουν στο επιμορφωτικό μας πρόγραμμα. Και επίσης, πολύ σημαντικό, μπορείτε να συμμετέχετε διατυπώνοντας τους προβληματισμούς και τις σκέψεις σας στα σχόλια που βλέπετε κάτω από το βίντεο της εκδήλωσης. Μετά το τέλος των ομιλιών και όσο ο χρόνος το επιτρέπει, θα μαζέψουμε όλα αυτά τα σχόλια και θα τα απευθύνουμε στις ομιλήτρες προκειμένου να δώσουν τη δική τους οπτική. Αυτά από εμένα. Δίνω ευθύς αμέσως το λόγο στην Ειρήνη. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, έστω και διαδικτυακά όλες και όλοι. Περνάμε μια ιδιαίτερη περίοδο και έτσι η φυσική μας επαφή πολλές φορές γίνεται πιο δύσκολη για αναγκαίους λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Αυτή η περίοδος φέρνει και καινούρια δεδομένα και για τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε, διοργανώνουμε τις δράσεις μας, αλλά και οργανώνουμε και τον αγώνα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε περίοδο πανδημίας δεν σταματά, αντίθετα, αποκτά ενδεχομένως διαφορετική αλλά πολύ αναβαθμισμένη σημασία και για τον τρόπο με τον οποίο πλήττονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην περίοδο αυτή, παράλληλα φυσικά με την αναγκαία προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας ως δικαιώματος για όλους και όλες. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα κάνουμε διαδικτυακά την συγκεκριμένη εκδήλωση, για την οποία ωστόσο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι εδώ, γιατί έρχεται 13 μήνες περίπου μετά από την επισφράγηση μιας πολύ σημαντικής εκστρατείας για το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας σε ό,τι μας αφορά, αλλά επειδή προφανώς δεν ήταν εκστρατεία μόνο της Διεθνούς Αμνηστίας, συνολικά για τις γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις, αλλά και για τα γυναικεία δικαιώματα και τις γυναίκες στην Ελλάδα, που είδαν να κατοχυρώνεται μια ιστορική νίκη για τα δικαιώματά τους μέσα από την αλλαγή του νομικού ορισμού του βιασμού και την αναθεώρηση του άρθρου 36 του Ποινικού Κώδικα. Σκεφτήκαμε λοιπόν στο πλαίσιο και του προγράμματος αυτού που παρουσίασε και η Δέσποινα και το οποίο επιχειρεί να θεμελιώσει μία αντίληψη και μία δυνατότητα συνεργειών και συνεργασιών για την συγκρότηση επιτυχημένων εκστρατιών με έμφαση στο κομμάτι της συνηγορίας και της δυνατότητας αντίληψης της συνηγορίας ως πλευρά του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι φυσικά συνολικός και άρα δεν τον βλέπουμε κατακαιρματισμένα, αλλά αντίθετα οφείλει να είναι
συνολικώς, ώστε να μπορεί να έχει και αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια, όταν συζητούσαμε και εδώ ποιες θα είναι οι δημόσιες παρεμβάσεις και εκδηλώσεις μας στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, με μεγάλη χαρά επιλέξαμε τη συγκεκριμένη εκστρατεία ως την πρώτη δημόσια εμφάνιση του προγράμματος, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα νικηφόρας εκστρατείας που μπόρεσε να αξιοποιήσει πολύ διαφορετικές μεθοδολογίες αλλά και να επιμείνει στη συνεργασία και την ανάγκη δικτύωσης μεταξύ διαφορετικών οργανώσεων και όλων των ανθρώπων, εδώ κυρίαρχα των γυναικών, που φύγονται τα δικαιώματά τους και να δώσει φωνή ακριβώς σε αυτούς και αυτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ώστε να μπορέσει τελικά να κατοχυρώσει και μια τέτοια νίκη. Με αυτή την έννοια, ήταν πολύ σημαντική η περσινή αλλαγή του ποινικού κώδικα, έτσι ώστε να ενσωματώσει ένα νομικό ορισμό του βιασμού με βάση την απουσία συνένεσης και όχι πλέον μόνο με βάση την απόδειξη της άσκησης βίας από την πλευρά του θήτη. Όμως μας προβληματίζει και θα μας προβληματίζει και στο μέλλον το πώς θα μπορούμε όχι μόνο να κατοχυρώσουμε μια τέτοια νίκη, αλλά να την κάνουμε όσο δυνατόν πιο κοινό τόπο και επεξεργασία, ώστε να μπορέσουμε να σκεφτούμε και να στοχαστούμε, αλλά και να πράξουμε εκ νέου για τους επόμενους αγώνες και τις επόμενες ενδεχόμενες νίκες που έχουμε να κατοχυρώσουμε σε μια περίοδο που είναι όντως δύσκολη συνολικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με αυτή την έννοια και η σημερινή εκδήλωση έχει το στόχο να μπορέσουμε να συζητήσουμε πάνω στη μεθοδολογία και στις διαφορετικές πλευρές που οδήγησαν τελικά σε μια τέτοιου τύπου ιστορική νίκη για τα δικαιώματα των γυναικών. Να πούμε φυσικά ότι η περσινή αλλαγή του άρθρου 336 του ποινικού κώδικα, ενσωματώνοντας τον ορισμό του βιασμού με βάση την συνένεση, είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Ωστόσο, δεν είναι φυσικά το τέλος του αγώνα. Θα προσπαθήσω να το βάλω και στο τέλος σε σύνδεση και με την συνθήκη που αντιμετωπίζουμε σήμερα για τα γυναικεία δικαιώματα. Ωστόσο, για μας εξ αρχής στην εκστρατεία αυτή, αυτό το αίτημα, μια νομοθετική αλλαγή, ήταν ένα αναγκαίο βήμα, όχι όμως η επίλυση ενός προβλήματος το οποίο είναι φυσικά πάρα πολύ βαθύτερο, έχει τις ρίζες του στον σεξισμό και την πατριαρχία που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και που χρειάζεται για να γίνει, να επιτευχθεί μια ουσιαστική κοινωνική αλλαγή, κάτι πολύ περισσότερο από μια νομοθετική αλλαγή. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια συνολική αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπιών σε ό,τι αφορά τα γυναικεία δικαιώματα, τον καταμερισμό των ρόλων, τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία κτλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί μια σειρά από πλευρές που προφανώς είναι συνεχείς και δεν λήγουν με μια νομοθετική αλλαγή. Η αλλαγή αυτή όμως αποτέλεσε και θεωρούμε ότι όντως αποτέλεσε ένα σημαντικό σταθμό στο να ανοίξει πολύ περισσότερο η κουβέντα αυτή και φυσικά να κατοχυρωθούν και συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία βελτίωσαν τη θέση των γυναικών, πολλό δε μάλλον τη θέση των επιζησασών βιασμών ή των επιζησασών έμφυλης και σεξουαλικής βίας. Περνώντας λοιπόν σε αυτό, νομίζουμε ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία, τουλάχιστον και από την πλευρά της Διεθνούς Αμνηστίας, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα μιας αντίληψης και της συνηγορίας που δεν είναι αποκομμένη από τις υπόλοιπες πλευρές του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, την πλατιά ενημέρωση, την κινητοποίηση της κοινωνίας, τον ακτιβισμό και την κινητοποίηση και την ενεργοποίηση του κινήματος, του γυναικείου κινήματος και του κινήματος ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και την έρευνα που είναι αναγκαία για να μπορέσει να θεμελιωθεί μια τέτοια εκστρατεία. Αποτέλεσε λοιπόν η συγκεκριμένη εκστρατεία ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας αντίληψης και για την συνηγορία και την άσκηση πίεσης στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να μπορέσει να καταλήξει και σε μια νομοθετική αλλαγή. Και με αυτή την έννοια, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δει καμιά και κανείς το βηματισμό της συγκρότησης μιας τέτοιας εκστρατείας, ξεκινώντας από πριν
την έναρξη της εκστρατείας. Αυτό λοιπόν το οποίο αποτέλεσε και για μας το υπόβαθρο ήταν αφενός το γεγονός, και είναι εξαιρετικά σημαντικό, το γυναικείο και φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει μία πολύ σημαντική ανάπτυξη με την ανάπτυξη, τη δημιουργία αλλά και την ενδυνάμωση γυναικείων συλλογικοτήτων και φεμινιστικών συλλογικοτήτων, όπως και συλλογικοτήτων ΛΑΤ και ατόμων. Την εμπλοκή όλο και περισσότερο, όλο και μεγαλύτερων κομματιών των γυναικών, την ενδυνάμωση και τη χειραφέτηση των ίδιων των γυναικών και τη συμμετοχή τους στον αγώνα αυτών, αλλά και τον διεμβολισμό της κοινής γνώμης με την έννοια της θεμελίωσης της συζήτησης αυτής και σε δημόσιο επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνίας, ακόμα και σε επίπεδο μέσω μαζικής ενημέρωσης και συζήτησης της κοινής γνώμης. Αυτή η πλευρά νομίζω ότι αποτέλεσε ένα θεμελιώδες σημείο για να μπορέσει μια τέτοια εκστρατεία στη συγκεκριμένη περίοδο να καταλήξει να είναι όντως νικηφόρα. Το δεύτερο στοιχείο νομίζω ότι είναι ότι για να ξεκινήσει μια τέτοια εκστρατεία είναι αναγκαία μια σε βάθος διερεύνηση των νομικών πλαισίων, των διεθνών και ευρωπαϊκών και φυσικά και εγχώριων υποχρεώσεων των χωρών στο νομικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την έμφυλη βία και την σεξουαλική βία ενάντια στις γυναίκες και τη δυνατότητα μιας αναλυτικής έρευνας, μελέτης και κοινωνικοποίησης των αποτελεσμάτων αυτής, έτσι ώστε να βασιστεί πάνω σε αυτήν η εκστρατεία. Με αυτή την έννοια, η δική μας εκστρατεία στο ελληνικό τμήμα ήρθε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση μιας πολύ εκτεταμένης έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας στο Νοέμβριο του 2018 πάνω στα νομοθετικά πλαίσια σε όλη την Ευρώπη, με βάση και τις διεθνείς υποχρεώσεις των χωρών της Ευρώπης και ιδιαίτερα τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την ενδογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών, που αποτελεί δεσμευτικό κείμενο για όλες τις χώρες της Ευρώπης από το 2014 και η οποία ορίζει σαφώς ότι ο ορισμός του βιασμού στον νόμο θα πρέπει να γίνεται με βάση την απουσία της συνένεσης και όχι με βάση την απόδειξη κάποιας χρήσης φυσικής σωματικής βίας. Με αυτή την έννοια, η έκθεση αυτή, που ήταν εξαιρετικά αναλυτική και αφορούσε δεδομένα και για όλες τις χώρες της Ευρώπης, ανέδειξε δύο βασικές πλευρές. Πρώτον, το εξαιρετικά εκτεταμένο της άσκησης της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στις γυναίκες στην Ευρώπη. Και δεύτερον, την μη εναρμόνιση των νομοθετικών πλαισίων πάρα πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με αυτή την έννοια, όταν ξεκινήσαμε την εκστρατεία, μόλις 8 χώρες στην Ευρώπη είχαν υιοθετήσει ένα τέτοιο ορισμό του βιασμού. Η Ελλάδα έγινε η ένατη χώρα, ακολουθώντας τη Σουηδία, που θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και την Καταρίνα στη συνέχεια για τη δική τους ματιά, και στη συνέχεια αυτή τη στιγμή ακολουθούν και μια σειρά από άλλες χώρες που βρίσκονται στη διαδικασία μετασχηματισμού του δικού τους νομικού πλαισίου. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν ήταν ακριβώς η ύπαρξη μιας τέτοιου τύπου έρευνας σε συνδυασμό με την ανάγνωση της πραγματικότητας στην Ελλάδα, της δυνατότητας δηλαδή της ύπαρξης μιας ευκαιρίας με την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα μετά από πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσει το γυναικείο και το φεμινιστικό κίνημα να βάλει στην ατζέντα της συζήτησης, να διεκδικήσει και να απαιτήσει την αλλαγή του ορισμού αυτού. Στη συνέχεια, αυτό που ακολούθησε μετά από την έναρξη και της δικής μας εκστρατείας από το Γενάρη του 2019, σε συντονισμό φυσικά με τις φεμινιστικές και γυναικείες οργανώσεις, ήταν μια πολύ πολύπλευρη δράση, η οποία αφορούσε αφενός την δυνατότητα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης με πολύ πολύπλευρο υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, βίντεο, κείμενα, μια σειρά από συνεργασίες πολιτιστικού περιεχομένου. Για παράδειγμα, προχωρήσαμε σε συνεργασίες με τη λυρική σκηνή ή με μια σειρά από καλλιτέχνες και εργαζόμενους στην τέχνη, οι οποίοι υλοποίησαν πλευρές του έργου τους σε συντονισμό με εμάς ή με άλλες οργανώσεις, ζητώντας μια τέτοιου τύπου αλλαγή, μια δηλαδή σειρά πολιτιστικών δράσεων που προσπαθούσαν να κοινωνικοποιήσουν με έναν απλό, εύληπτο και κατανοητό τρόπο το μήνυμα της ανάγκης του τι σημαίνει να κατανοήσουμε όλοι και όλες, τι σημαίνει συνένεση και γιατί ο βιασμός θα πρέπει να ορίζεται με βάση την απουσία συνένεσης. Ακολούθησαν μία σειρά από εκδηλώσεις, ακτιβισμούς, κινητοποιήσεις, είτε σε κεντρικό, είτε σε τοπικό, είτε σε επίπεδο χώρων, πανεπιστημίων, περιοχών κτλ., που προσπαθούσαν να κοινωνικοποιήσουν το ζήτημα αυτό
Φυσικά παράλληλα με μια σειρά από απευθύνσεις στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής κινήσης ή της συζήτησης σε επίπεδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά πάρα πολύ σημαντική πλευρά ήταν η δικτύωση και η προσπάθεια συντονισμού μας με οργανώσεις είτε ανθρώπων δικαιωμάτων είτε κυρίαρχα γυναικείες διεκδίκησης των γυναικείων δικαιωμάτων ή φεμινιστικές οργανώσεις και ο συντονισμός σε επίπεδο δρόμου, πρακτικής και λόγου, έτσι ώστε να μπορέσει το μήνυμα αυτό να γίνει όσο πιο ηχηρό και πολλαπλάσιο γίνεται. Με αυτή την έννοια και η ίδια η κινητοποίηση του φεμινιστικού κινήματος αυτοτελώς και η συγκρότηση μιας πλατιάς συνέλευσης υπό τον τίτλο «Χωρίς συνέλευση είναι βιασμός» και με τη συμμετοχή πολλών οργανώσεων και συλλογικοτήτων βάσης. Και οι πολύπλευρες κινητοποίησεις, οι οποίες δεν είχαν αναγκαία ένα κοινό κέντρο συντονισμού, είχαν όμως μια κοινή ανάγκη και μια κοινή περιγραφή του αιτήματος με έναν εύληπτο και κατανοητό τρόπο, μπόρεσαν να συνδράμουν έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί τελικά ένα τέτοιο αίτημα. Σε ό,τι αφορά ειδικά τις πλευρές της συνηγορίας, οφείλω να πω ότι στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής, παράλληλα με όλες αυτές τις πολλαπλές δράσεις, είχε εξαιρετικά μεγάλη σημασία και η άσκηση πίεσης στις αρμόδιες αρχές και στους φορείς, και πρωτευόντως φυσικά στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται, και όμως ταυτόχρονα και η ματιά μέσα από την οποία γινόταν η πίεση αυτή. Με αυτή την έννοια, η Διεθνής Αμνηστία, σε συντονισμό με τα γραφεία μας στο Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο, θα μιλήσει και η Μόνικα στη συνέχεια από αυτού, κατέθεσε ένα εκτεταμένο υπόμνημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη δημόσια διαβούλευση που γινόταν τότε για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Το έδωσε στη δημοσιότητα, ενώ ταυτόχρονα έκανε μια σειρά από παρεμβάσεις σε μια σειρά από φορείς και ελληνικούς, τις Γενικές Γραμματείες Ισότητας, μια σειρά από άλλους φορείς που σχετίζονταν με ενώσεις δικηγόρων, εισαγγελέων, δικαστών κτλ., αλλά και διεθνείς φορείς, με επαφές και με την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών του ΟΗΕ, αλλά και με τον Γκρέβιο, που συνιστά την Επιτροπή που επιτηρεί την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλες τις χώρες ως δέσμευση και υποχρέωση των χωρών αυτών. Συνεπώς, μια πολύπλευρη άσκηση πίεσης και επαφές με πολιτικούς φορείς, κόμματα, σωματεία κτλ., έτσι ώστε να μπορέσει να αντιχίσει όσο το δυνατόν περισσότερο ένα αίτημα το οποίο μπορεί να φαίνεται σε πάρα πολλές και πολλούς, ιδιαίτερα πολλές από εμάς, αυτονόητο. Ωστόσο, κάτι που είναι εξαιρετικά αυτονόητο, ότι το σεξ χωρίς συνένεση δεν είναι σεξ, αλλά είναι βιασμός, στο νομικό μας πλαίσιο, μέχρι και το 2019, δεν αποτυπωνόταν. Αυτή η παρέμβαση σε επίπεδο συνηγορίας, για να κλείσω και να πω μόνο δύο λόγια για το σήμερα, δεν αφορά καμία λογική διαπραγμάτευσης με τις αρχές, όπως δεν αφορά και καμία λογική ημίμετρων ή αποδοχής του καλύτερου δυνατού έτσι όπως παρουσιαζόταν. Αντίθετα, αυτό που διακήρυξαν οι γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις ήταν ότι δεν δεχόμαστε το όχι ως απάντηση, και αυτό ήταν πολύ γλαφυρό στη συγκεκριμένη εκστρατεία, καθώς την ίδια την πρόταση του Υπουργείου που κατατέθηκε στη Βουλή και μέχρι την τελευταία μέρα, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή της ψήφισης, δεν συμπεριλαμβανόταν ένας τέτοιος ορισμός του βιασμού με βάση την απουσία συνένεσης. Τελευταία στιγμή, σε μια κυριολεκτική στροφή 180 μοιρών, υπό την αποκλειστική πίεση του ευρύτερου γυναικείου κινήματος και του κινήματος των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των πρακτικών και της μεθοδολογίας που προσπάθησα πολύ σύντομα να αναπτύξω, υπό την πίεση της ελληνικής αλλά και διεθνούς κατακραυγής και καταδίκης, καθώς τις μέρες εκείνες είχαμε και σε διεθνές επίπεδο, από μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι οργανώσεις, οργανισμούς και φορείς που κατήγγειλαν την ελληνική κυβέρνηση για τη μη υιοθέτηση του μέτρου αυτού, κατέληξε τελικά σε μια κυριολεκτική στροφή, όπως είπα, 180 ημερών, μοιρών, τελευταία στιγμή να υιοθετήσει αυτόν τον ορισμό. Για να κλείσω και να μην το κουράσω, έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία να δούμε πού μας φέρνει αυτό σήμερα. Και είναι γεγονός ότι, όπως είπα και στην αρχή, μια νομοθετική αλλαγή είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που ανοίγει με πολύ διαφορετικό τρόπο τη συζήτηση σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά και επίσης δίνει ένα σαφές μήνυμα απέναντι στην ατιμορρησία των βιαστών, απέναντι σε μια κουλτούρα εκτεταμένης έλλειψης δικαιοσύνης και έλλειψης πρόσβασης των θυμάτων και των επιζήσασων βιασμών προς τη δικαιοσύνη.
καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής επανόρθωσης στο δικαστικό επίπεδο των γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική και έμφυλη βία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αλλάζει συνολικά το τοπίο. Και αυτό που βλέπουμε και την τελευταία χρονιά είναι επίσης μια σειρά από φαινόμενα σεξισμού, έμφυλης βίας, έξαρσης συνδεκογενειακής βίας, ακόμα και γυναικοκτονιών, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό συζητιούνται υπό ένα διαφορετικό πρίσμα, κατά τη γνώμη μου, υπό ακριβώς αυτή την ανάπτυξη του γυναικείου και του φεμινιστικού κινήματος. Βλέπουμε όμως ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής περίοδου, αν θέλετε, με την έννοια ότι δεν είναι κάτι που μας έχει ξανασυμβεί, αυτή της πανδημίας του κορονοϊού, μία επιδείνωση των ανισοτήτων και σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πω μόνο παρενθετικά ότι πολύ πρόσφατα η Διεθνής Αμνηστία, σε συνεργασία με άλλες δύο διεθνείς γυναικείες οργανώσεις, εξέδωσε έναν οδηγό για την Ευρώπη για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στην περίοδο της πανδημίας, μέσα στο οποίο αναπτύσσει το πώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουμε μια σοβαρή ανάπτυξη της ενδοικογενειακής βίας. Ενδεικτικά λέω ότι με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν, μία στις πέντε γυναίκες υπόκειτο ενδοοικογενειακή βία από το σύντροφό της μέσα στο σπίτι, μία στις πέντε γυναίκες πριν την περίοδο της πανδημίας. Μετά την περίοδο της πανδημίας, ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει μία αύξηση κατά 60% σε κλήσεις της έκτακτης ανάγκης σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ υπάρχουν με το έλλειμμα των στατιστικών στοιχείων δυστυχώς καταγραφές σοβαρής αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα με την ατιμωρησία και τα εμπόδια της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, αλλά και με τα κοινωνικά ταμπού και τα στερεότυπα τα οποία δυστυχώς αναπαράγονται στις ευρωπαϊκές και την ελληνική κοινωνία, είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε όλες και όλοι, αποκτά εξαιρετικά αναβαθμισμένη σημασία. Παράλληλα, φυσικά, με την περίοδο της πανδημίας και με μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα τον περιορισμό στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τις αμβλώσεις, όπου σε 6 ευρωπαϊκές χώρες είναι παράνομες, σε πολλές άλλες είναι νόμιμες, αλλά με πολύ σοβαρούς φραγμούς που εντάχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τη μείωση των αντίστοιχων υπηρεσιών, είτε σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, είτε και κοινωνικών υπηρεσιών, που μετακυλίουν το βάρος στις ίδιες τις γυναίκες, έτσι όπως είναι ο καταμετρησμός των ρόλων στις κοινωνίες μας, ώστε να σηκώσουν το έλλειμμα των υπηρεσιών αυτών, αλλά και πολλαπλές μορφές διακρίσεων, φυσικά ακόμα πιο πολλαπλές για γυναίκες πολλαπλών ταυτοτήτων, γυναίκες Ρωμά, προσφύγισσες, μετανάστριες, σεξουαλικές εργάτριες, γυναίκες με αναπηρίες ή τρανς γυναίκες. Με αυτή την έννοια, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών κάθε άλλο παρά καθησυχάζεται μέσα από μια τέτοια ιστορική, εξακολουθώντας να είναι νίκη και αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Νομίζω ότι, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, αυτό το οποίο έχει νόημα να λάβει καμιά ως μήνυμα από μια τέτοια ιστορική νίκη είναι ακριβώς αυτό, ότι οι αγώνες αυτοί μπορούν να έχουν αποτέλεσμα, έχουν πραγματικό νόημα, δεν γίνονται για να γίνονται ή για να λέγονται, αλλά για να βελτιώνουν πραγματικά τη θέση των ανθρώπων, εδώ των γυναικών, που πλήττονται τα δικαιώματά τους και να ενδυναμώνονται οι ίδιες σε πρώτο βαθμό, αλλά και όλοι και όλες, και να ευαισθητοποιούνται και να εκπαιδεύονται οι κοινωνίες μας συνολικά, έτσι ώστε στοιχειώδη ζητήματα, η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλους και όλες, να μπορούν να επικρατούν στη δημόσια συζήτηση έναντι των παραβιάσεων των δικαιωμάτων σαν αυτές τις οποίες βλέπουμε σήμερα. Με αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ την Ειρήνη. Μας περιέγραψε πολύ γλαφυρά όλα τα βήματα και την δουλειά που χρειάστηκε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που φτάσαμε πέρσι. Θα έλεγα να κρατήσουμε τη τελευταία της σημείωση ιδιαίτερα για τη δυνατότητα τα πράγματα να μπορούν να αλλάζουν και όμως γυρίζει και για τη δυνατότητα να μπορούμε να βρισκόμαστε σε καλύτερες θέσεις για την επόμενη μέρα των αγώνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τον λόγο έχει ευθύς αμέσως η Καλλιόπη Μιχαηλίδου από την Κιλωτίνα. Καλλιόπη, ακούμε. Καλησπέρα από τη Βέρεια. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τη Διεθνή Αμνηστία που μας κάλεσε αυτήν την εκδήλωση και μας έδωσε το βήμα να συζητήσουμε για ένα τόσο κέριο θέμα, ειδικά μετά το πρώτο μισό του 2020, που όπως περιέγραψε πριν λίγο η Ειρήνη, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά,
στα θέματα της έμφυλης βίας. Νομίζω ότι χρειάζεται να ξεκινήσω τη συζήτηση από την αρχή. Και το λέω από την αρχή κυριολεκτό. Ένα χρόνο πριν, τον Ιούλιο 2019, η κιλοτίνα συναντήθηκε για πρώτη φορά στη Βέρεια. Και μαζευτήκαμε αρκετοί άνθρωποι συζητώντας για το αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε μια μικρή πόλη σαν τη Βέρεια, επαρχία, συντηρητική κοινωνία, το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε ευρύτερα στους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος και όλη αυτή η ιστορία, το χωρίς συνένεση είναι βιασμός, αποτέλεσε ένα εργαλείο για μας, όχι μόνο διακηρυκτικά, αλλά κυρίως ως κομμάτι της συζήτησης για το πώς το φεμινιστικό κίνημα μπορεί να πετυχαίνει μικρές και μεγάλες νίκες. Και αυτή η νίκη είναι κατά τη γνώμη μας ιστορική, όντως, είναι μεγάλη. Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από μια συζήτηση η οποία θα άλλαζε τον ποινικό κώδικα σε πιο συντηρητική κατεύθυνση και εν τέλει καταφέραμε ο ποινικός κώδικας να αλλάξει βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και βάσει της απουσίας συνένεσης και μόνο. Νομίζω ότι μέχρι πέρυσι πολλοί άνθρωποι δεν ήξεραν καν ότι ο βιασμός δεν νομοθετείται έτσι. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε σε αυτό το σημείο μετά από πολύμορφους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος, πολλών οργανώσεων. Τα περιέγραψε πριν η Ειρήνη, δεν θα κουράσουμε αυτά. Εμείς παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις, τις δράσεις, τις κινητοποιήσεις, τις συνέλευσεις χωρίς συνένεση είναι βιασμός και το πώς φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω όμως ότι ο λόγος που δεν υπάρχει, φαντάζομαι, φεμινιστική οργάνωση που δεν έχει το βιασμό ως πρωταρχικό ζήτημα συζήτησης και παρέμβασης είναι γιατί ακριβώς ο βιασμός, όπως και να νομοθετείται, στοιχειοθετείται στην ίδια την κουλτούρα, ηθικά και πρακτικά, στοιχειοθετείται, παίρνει σάκο και οστά, μέσα στην ίδια την κοινωνία, μέσα στην κουλτούρα αυτή που θέλει εξουσία πάνω στα θηλυκά σώματα. Με αυτή την έννοια, οι φεμινιστικές οργανώσεις παλεύουν ενάντια στην κουλτούρα του βιασμού, στην καθημερινότητά τους, παλεύουν για τα θύματα της έμφυλης βίας, τα θύματα, τις κακοποιημένες γυναίκες και σε πρακτικό επίπεδο, γιατί τα δικαστικά έξοδα δεν είναι κάτι το αμεληταίο, και σε ηθικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι αυτό που έχει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα που έπεσε θύμα βιασμού. Είναι πρώτα και κύρια η αστυνομία που πολλές φορές θα την παρακινήσει να μην καταγγείλει το βιασμό της. Δευτερευόντως, είναι τα δικαστήρια που πολλές φορές θα ερωτηθεί αυτή η γυναίκα για το τι φορούσε, γιατί βρισκόταν εκεί που βρισκόταν, για το αν φλέρταρε, για το αν είχε πιει. Και εν τέλει υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας που θα κάνει αυτό που ονομάζουμε victim blaming, που θα πει ναι, μεν ο βιασμός δεν έπρεπε να συμβεί, αλλά και αυτή γιατί. Και όλα αυτά τα γιατί είναι αυτά που είπα πριν λίγο. Μια ολόκληρη κοινωνία που θα τη δικάσει μέσα από τα social media, ο κοινωνικός της περίγυρος που θα τη στιγματίσει. Και αυτή η γυναίκα θα έχει να σηκώσει όλο αυτό μαζί με το ψυχικό και το σωματικό της τραύμα. Ταυτόχρονα, είναι ένα πολύ σύνηθες σύνθημα στις φεμινιστικές κινητοποιήσεις, το «γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας», είναι μια φρικαλαία πραγματικότητα, ισχύει. Το ίδιο πολλές φορές ισχύει και για τους ίδιους τους βιαστές. Οι βιαστές πολλές φορές μπορεί να είναι οι πατεράδες μας, μπορεί να είναι η σύντροφή μας, η σύζυγή μας, η πρώην σύντροφή μας και η σύζυγή μας, οι συγγενείς μας, οι γείτονές μας. Και πολλές φορές μπορεί να είναι αυτοί οι άντρες που δεν τους ξέρουμε, όμως δεν γράφουν τέρας, βιαστής ή ψυχασθενής, όπως πολύ συχνά ακούγεται στο μέτωπό τους. Και εδώ θέλω να βάλω μια παρένθεση. Ο ορισμός αυτός, που είναι κάτι πολύ κυρίαρχο, είναι μια κυρίαρχη άποψη, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία, είναι πάρα πολύ λάθος για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι έτσι στιγματίζουμε την ψυχική ασθένεια, οι βιαστές δεν έχουν καμία σχέση με την ψυχική ασθένεια. Και το δεύτερο είναι ότι αποπροσανατολίζουμε τη συζήτηση, αποπροσανατολίζουμε το βιασμό από αυτό που πραγματικά είναι. Ο βιασμός είναι έγκλημα εξουσίας, δεν έχει να κάνει με το πάθος, δεν έχει να κάνει με την ψυχική ασθένεια, δεν έχει να κάνει με τις σεξουαλικές ορμές. Κλείνει η παρένθεση εδώ, νομίζω ότι ήταν σημαντικό να το αναφέρω. Οπότε αυτό με οδηγεί στο δεύτερο κομμάτι, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ως μια κορυφαία στιγμή του φεμινιστικού κινήματος της τελευταίας χρονιάς. Ήταν η performance «Ο βιαστής της εσύ» που ξεκίνησε από τους εξεγερμένους δρόμους της Χιλής και έφτασε σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα, σε εκατοντάδες πόλεις του κόσμου, με χιλιάδες γυναίκες να τραγουδούν σε διαφορετικές γλώσσες και να χορεύουν ταυτόχρονα «Ο βιαστής της εσύ», να δείχνουν την αστυνομία, τα δικαστήρια,
το ίδιο το πατριαρχικό κράτος και όλους αυτούς τους ανθρώπους ανάμεσά μας, αυτούς τους καθημερινούς άντρες, που ακούμε ότι η κοινωνία έπεσε από τα σύννεφα, ότι η γειτονιά λέει ότι είναι τόσο καλό παιδί, που δεν το περίμενε κανένας, και όλους αυτούς που με τον τρόπο τους δικαιολογούν σε ένα βαθμό το βιασμό. Η κουλτούρα αυτή είναι βαθιά ριζωμένη σε όλες τις κοινωνίες, ίσως σε ένα βαθμό αρκετά περισσότερο στην ελληνική, μιλώντας με ευρωπαϊκά δεδομένα. Και είναι μια κουλτούρα που όσο δεν την αποτάσσουμε, ο βιασμός θα συνεχίσει να δικαιολογείται και περισσότερες γυναίκες θα αποφεύγουν να καταγγείλουν τους βιασμούς τους. Το τρίτο στοιχείο, που θεωρώ πάλι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η μεγαλύτερη δίκη βιασμού και γυναικοκτονίας, ομαδικού βιασμού, που έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μια δίκη με μεγάλη δημοσιότητα, η δίκη της Ελένη, των βιαστών της Ελένης στο Παλούδι. Και την αναφέρω ακριβώς γιατί θεωρώ ότι αποτέλεσε μια μεγάλη νίκη του φεμινιστικού κινήματος. Με ποια έννοια? Ήταν οι βιαστές και οι γυναικοκτόνοι έλαβαν τις μέγιστες των ποινών. Είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους βιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Αυτή τη φορά το φεμινιστικό κίνημα δεν άφησε ούτε στιγμή μόνη την Ελένη από τη μέρα της δολοφονίας της και έπειτα. Το όνομά της έγινε γραφή στους στίχους. Φεμινιστικές κινητοποίησεις γίνανε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Υπήρξε πάντα κύμα συμπαράσταση στα δικαστήρια, στα εφετεία και εν τέλει φτάσαμε στο να καταδικάζονται οι βιαστές νομικά, αλλά νομίζω, είναι εντύπωσή μας αυτή, ότι καταδικάστηκαν και ηθικά από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αισθανόμαστε δικαιωμένες? Δεν αισθανόμαστε δικαιωμένες και δεν νομίζω ότι γίνεται να αισθανθούμε και ποτέ δικαιωμένες σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό ήταν μια μεγάλη νίκη του φεμινιστικού κινήματος. Γιατί ακριβώς μέχρι να φτάσουμε στο καμία μόνη, καμία λιγότερη, που το χρησιμοποιούμε στα πανό μας, το χρησιμοποιούμε ως hashtag, το χρησιμοποιούμε στις διαδηλώσεις μας, η καταδίκη των βιαστών, η καταδίκη των γυναικοκτώνων, των κακοποιητών, θα είναι ένα πάγιο αίτημα του φεμινιστικού κινήματος. Νομίζω ότι η Ειρήνη περιέγραψε πάρα πολύ γλαφυρά και περιεκτικά ταυτόχρονα όλες τις διαδικασίες που έγιναν μέχρι να φτάσουμε στο να λέμε νομικά χωρίς συνένεση είναι βιασμός, είναι κάτι ιστορικό, είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι κάτι που όλες οι φεμινιστικές οργανώσεις θέλουμε να γίνει πραγματικότητα σε περισσότερες χώρες. Μέχρι τότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος που παρεμβαίνουμε στην κοινωνία, ο τρόπος που δικτυώνονται οι οργανώσεις, οι φεμινιστικές συλλογικότητες που μαζικοποιούνται και το ίδιο το φεμινιστικό κίνημα πιέζει, παρεμβαίνει και καταφέρει να καθορίζει πολύ συχνά τις εξελίξεις. Και μέχρι τότε, επίσης, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα, το να καταφέρνουμε να μιλάμε για αυτές τις μικρές και μεγάλες νίκες, όχι μόνο γιατί αυτό αποτελεί ένα πεδίο συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, αλλά και γιατί δίνει κουράγιο και σε όλες εμάς και σε όλους εμάς, όσους ασχολούμαστε με τέτοιου είδους ζητήματα, για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Γι' αυτό το λόγο, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά για αυτό το δημόσιο βήμα. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Καλλιόπη που με πολύ σαφή τρόπο μίλησε για το ζήτημα του βιασμού και πέραν των νόμων στην ίδια την καθημερινότητά μας και την κουλτούρα του βιασμού που πάρα πολύ συχνά συναντάμε το γνωστό το θύμα να γίνεται θήτης και νομίζω ότι με έτσι πολύ χαρακτηριστικό τρόπο περιέγραψε ακριβώς την ορμή που λαμβάνει σήμερα το ευρύτερο φεμινιστικό κίνημα και στην Ελλάδα και διεθνώς, είτε αυτό το βλέπουμε με τις κινητοποιήσεις διεθνώς για τον βιασμό, είτε πολύ περισσότερο στην εμβληματική δίκη για τη δικαίωση της Ελένης το Παλούδι. Το λόγο έχει αυτή τη στιγμή η Καταρίνα Μπέργκεχετ από το σουηδικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, την οποία θα μεταφράσει στα ελληνικά η Ειρήνη, που έχει σήμερα πολλαπλούς ρόλους. Καταρίνα, you have the floor.
Hello, thank you so much. Thank you for inviting me. It's a really cold, rainy day in Sweden, so it's heartwarming to be able to discuss and strategize around women's rights with you. I'm really happy to join you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Είναι μια πολύ κρύα και βροχερή μέρα σήμερα στη Σουηδία. Οπότε είναι πολύ ζεσταίνει την καρδιά μας και είναι πολύ ζεστό να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσω, να έχω τη δυνατότητα να συζητήσω και να σκεφτώ στρατηγικά μαζί σας γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα γυναικεία δικαιώματα. Συνεπώς, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. And first of all, I'd like to congratulate you all on the really important reform of the rape legislation that took part last year. And I think it's really a remarkable, inspiring example on activism, on advocacy, and on the role, the really important role that civil society has when it comes to achieve real change in the lives of women and others. Καταρχάς, θα ήθελα να μεταφέρω τα συγχαρητήριά μου σε όλες και όλους σας για αυτή την πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που έγινε πέρυσι στην Ελλάδα και την αλλαγή του ορισμού του βιασμού. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό και είναι ένα στην πραγματικότητα παράδειγμα που εμπνέει για τη δύναμη του ακτιβισμού και της συνηγορίας και του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών για την πραγματοποίηση μιας πραγματικής αλλαγής για τα δικαιώματα των γυναικών. I think I remember it was on 6th of June that the decision was actually made. I still remember it. I have the privilege to follow from here in Sweden. And our experience is a bit different because it took us more than a decade to actually get the necessary legal reform. And when I talk about us, I mean very broadly. The discussion on a consent-based legislation started with some individuals, some pioneers, opinion makers, and it was followed by Amnesty International and also the more traditional women's rights organizations. And just during the last year, we have also seen a very vibrant youth-led movement that has demand the change, who has pushed the politicians, the lawmakers, to actually act. Νομίζω ότι ήταν στις 6 Ιουνίου όταν έγινε η νομοθετική αλλαγή στην Ελλάδα, πολύ σωστά λέει η Καταρίνα. Συνεχίζοντας ότι ακόμα το θυμάμαι, είχα το προνόμιο να μπορώ να το παρακολουθώ από εδώ στην Σουηδία και να δω την αλλαγή του νόμου και στην Ελλάδα. Το παράδειγμα και η εμπειρία στη Σουηδία είναι αρκετά διαφορετική, καθώς μας χρειάστηκε περισσότερη από μία δεκαετία για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την συγκεκριμένη αναγκαία νομική μεταρρύθμιση. Και όταν λέω «μας χρειάστηκε», εννοώ καταρχάς ότι αυτό ξεκίνησε από κάποια άτομα, από κάποιους και κάποιες πρωτοπόρες που συνέβαλαν στο δημόσιο διάλογο και στη συνέχεια ακολουθήθηκε από την Διεθνή Αμνηστία αλλά και από άλλες πιο παραδοσιακές οργανώσεις των γυναικών και πιο πρόσφατα και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο ακολουθήθηκε ακόμα από ένα πάρα πολύ ζωντανό κίνημα νεολαίας το οποίο απαιτεί πλέον αλλαγή και πιέζει τους πολιτικούς και τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι στα κέντρα λήψης αποφάσεων για μια πραγματική αλλαγή για τις ζωές μας. So I'll just start by giving you a very short background and I will try to cover some examples of how Amnesty in Sweden is currently working with the issue of rape. Θα σας δώσω λοιπόν ένα μικρό υπόβαθρο και επίσης κάποια παραδείγματα για το πώς η Διεθνής Αμνηστία στη Σουηδία δουλεύει γύρω από το ζήτημα του βιασμού.
In 2004, Amnesty International started a global campaign to stop violence against women. And for the very first time, Amnesty Sweden started to engage in the issues of gender-based violence in our own country. That was completely new to us. And I think Sweden is often perceived in the rest of the world as one of the most gender equal countries. Of course, Amnesty was not the first to do that. We have a long tradition of women's organizations and others, academics and so on, that has focused on gender-based violence for a very long time. So the first natural thing for us to do was to ask them how Amnesty International could contribute to this work. Το 2004 η Διεθνής Αμνηστία ξεκίνησε μια παγκόσμια εκστρατεία για να σταματήσει η βία εναντίον των γυναικών. Και για την πρώτη φορά τότε η Διεθνής Αμνηστία στη Σουηδία ξεκίνησε να συμμετέχει και να αγωνίζεται ενάντια στην βία με βάση το φύλο στη δική τους χώρα, στη Σουηδία. Η οποία μάλιστα είναι μια χώρα που πολύ συχνά τη θεωρούμε ως μια χώρα που είναι οι πιο ισότιμες από πλευράς φύλου σε όλο τον κόσμο. Ότι είναι δηλαδή κατοχυρωμένα τα δικαιώματα των γυναικών. Φυσικά δεν ήμασταν οι πρώτοι στα Διεθνής Αμνηστία που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω στο ζήτημα αυτό. Πάρα πολλές γυναικείες οργανώσεις και ακαδημαϊκοί και άτομα είχαν μια πολύ μακρά παράδοση αγώνα ενάντια στη βία κατά των γυναικών για πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό το πρώτο βήμα ήταν να τους ρωτήσουμε πώς θα μπορούσαμε κι εμείς να συνεισφέρουμε. So I think since then we have focused on our strengths, which are to provide research but also activism. And we have covered a number of issues related to gender-based violence against Sweden women in Sweden. And in 2008, which is more than a decade ago, we started, together with our colleagues in Norway, Denmark, Finland, our neighbors, we started to also work on the issues of rape. We tried then to identify barriers to justice and support for survivors of rape. And of course, we found that the forced-based legislation that all of these countries had at the time was one of several barriers. Από τότε λοιπόν κάναμε ερευνά αλλά και ακτιβισμό και κινητοποιήσεις για μια σειρά από ζητήματα τα οποία αφορούν την έμφυλη βία ενάντια στις γυναίκες στη Σουηδία και το 2008, που είναι περισσότερο από μία δεκαετία πριν, μαζί με τους συναδέλφους μας στην Νορβηγία, τη Δανία και τη Φιλανδία, τους γείτονές μας δηλαδή, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί ειδικά σε ζητήματα που αφορούν τα θύματα και τις επιζήσεις βιασμού. Ξεκινήσαμε κυρίως να προσπαθούμε να διερευνήσουμε ποια είναι τα εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την πρόσβαση σε υποστήριξη για τις επιζήσεις βιασμών. Βρήκαμε λοιπόν ότι οι νόμοι οι οποίοι βασίζονται στην άσκηση βίας και όχι στην συνένεση, ήταν ένα από τα πολλά εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη που μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε. And I think the whole idea to do it together with our neighboring countries is that our governments often look at each other. They inspire each other, they have a lot to do with each other. So we thought that even if we didn't make any competition, the governments would, and we could find areas where one country were a little bit ahead of the other, and that could also be used in order to achieve change. But as I said, the law was at the time force-based in all these four countries.
Και ο λόγος που σκεφτήκαμε να δουλέψουμε μαζί είναι ότι και οι κυβερνήσεις μας πολλές φορές συνεργάζονται και δουλεύουν μαζί, κοιτάνε η μία την άλλη, εμπνέουν η μία την άλλη, τέλος πάντων συνεργάζονται με κάθε τρόπο οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Και συνεπώς σκεφτήκαμε ότι και εμείς μπορούμε να δουλέψουμε μαζί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε περιοχές και δρόμους που θα μπορέσουμε ενιαία να πετύχουμε μία τέτοια αλλαγή. So in 2018, Sweden finally got a consent-based rape legislation. It was the first of these four countries. None of the others have such a legislation yet. Τότε λοιπόν όλες αυτές οι χώρες είχαν νόμους για τον ορισμό του βιασμού με βάση την άσκηση βίας. Το 2018 η Σουηδία επιτέλους άλλαξε την νομοθεσία της και την μετασχημάτισε ορίζοντας τον βιασμό με βάση την απουσία συνένεσης. Ήταν η πρώτη από αυτές τις χώρες που υιοθέτησε έναν τέτοιο ορισμό. So there were many years of work behind that change. And I think different parts of civil society also took different roles at the time. For example, since just a few years, a movement consisting mainly of youth had been created with the only aim to actually get a consent-based legislation. And they had a very visible social media campaign. They were using pop culture and they were really reaching out to the young layer of society, which we haven't been able to do. Αυτή η εκστρατεία λοιπόν κράτησε για πολλά χρόνια και υπήρχαν πολύ διαφορετικά μέρη της κοινωνίας των πολιτών τα οποία απέκτησαν μέσα στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας και πολύ διαφορετικούς ρόλους. Για παράδειγμα, τα τελευταία αρκετά χρόνια δημιουργήθηκε ένα κίνημα νεολαίας αποκλειστικά γύρω από το αίτημα να αλλάξει ο ορισμός του βιασμού στη Σουηδία έτσι ώστε να ορίζεται με βάση την απουσία συνένεσης. Και αυτό το κίνημα νεολαίας είχε κάποιες πάρα πολύ ορατές εκστρατείες ή μορφές δράσης και επικοινωνίας, χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τα κοινωνικά δίκτυα ή επίσης μορφές της pop κουλτούρας και είχε τη δυνατότητα πρόσβασης σε στρώματα νεολαίας που κανείς άλλος από εμάς δεν είχε. Amnesty, on the other hand, we used other tools during these years. We engaged in advocacy on our own government, for example, and especially during the making and the negotiations of the Istanbul Convention. Surprisingly, our government were not really that supportive to all the content of the Istanbul Convention, so we were really pushing and lobbying on them to ensure the Istanbul Convention was going to be a strong regional tool to protect women from violence. Η Διεθνής Αμνηστία από την άλλη πλευρά χρησιμοποίησε διαφορετικά εργαλεία για να στηρίξει την εκστρατεία αυτή. Συμμετείχε, ας πούμε, και άσκησε πάρα πολλές μορφές πίεσης προς την κυβέρνηση και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης γύρω από την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβασης ενάντια στην αντικοινωνιακή βία που αναφέρθηκα και εγώ νωρίτερα. Σε αυτή την περίπτωση, αν και δεν θα, αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, η κυβέρνηση της Σουηδίας δεν ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση της σύμβασης, την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και συνεπώς η Διεθνής Αμνηστία έπρεπε να ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο προς την κυβέρνηση για να υιοθετήσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. We also wrote shadows reports and participated in the review of Sweden by CEDAW, which took place in 2016. We thought that would be particularly useful after the Istanbul Convention had come into existence, and it resulted in really strong recommendations to the Swedish government at a time when it was really needed,
because this campaign by others in Sweden for a consent-based law, so our work could add international pressure through the CEDAW on Sweden to actually change the law. Επίσης, γράψαμε πολλές εκθέσεις, ακόμα και μη δημόσιες, και συμμετείχαμε και στην επανεξέταση της Σουηδίας το 2016 από την Επιτροπή CEDAW που αφορά την εξέταση του αν η Σουηδία εναρμονίζεται με τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Συμμετείχαμε λοιπόν στη διαδικασία αυτή και κάναμε πολλά σχόλια, κάτι που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά αφού είχε επικυρωθεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Καθώς η αναθεώρηση αυτή της χώρας ακολούθησε από την πλευρά της Επιτροπής την καταγραφή κάποιων ισχυρών συστάσεων προς τη χώρα που ήταν εξαιρετικά αναγκαίες, και αυτό το οποίο εμείς μπορούσαμε να συνεισφέρουμε ήταν μέσω της Διεθνούς Αμνηστίας η διεθνής πίεση προς την κυβέρνηση της Σουηδίας ώστε να υιοθετήσει αυτό το νομικό πλαίσιο. Today we are still working on barriers to justice and support for rape survivors. The legal reform was only a first but absolutely crucial step. That is why Amnesty Sweden is part of this regional European campaign that Amnesty International has on rape. And that's also why we decided to do new research in the Nordic countries in 2019 to go beyond the legislation and see what else is actually needed to ensure justice in women's life and rape survivors' life. Σήμερα δουλεύουμε ακόμα πάνω στο ζήτημα των εμποδίων στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην παροχή υποστήριξης για τις επιζήσεις βιασμού. Η νομική μεταρρύθμιση ήταν μόνο το πρώτο, αν και ένα εξαιρετικά κρίσιμο βήμα. Γι' αυτό ακριβώς η Διεθνής Αμνηστία Σουηδίας συμμετέχει στην περιφερειακή ευρωπαϊκή εκστρατεία της Διεθνούς Αμνηστίας ενάντια στον ορισμό του βιασμού, και γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε να κάνουμε και νέα έρευνα το 2019 στις σκανδιναβικές χώρες, προσπαθώντας να πάμε δηλαδή πέρα από την νομοθεσία και να δούμε τι άλλο, τι παραπάνω είναι αναγκαίο ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να διασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη για τις επιζήσεις βιασμού. So, based on that research, we started last spring to focus on the police, on the flaws in police investigations, that rape crimes are not prioritized, even though there are identified accused. In many, many cases, they are not always interrogated. There are extremely long waiting periods for result of forensic evidence, such as DNA, which are needed in some, but not all rape cases, of course. So we used all our tools to focus on the police. That would be research, it would be our media work, it would be activism, it would be campaigning. And we made a petition that we set up and set up a meeting with the National Police Commissioner to be able to discuss these questions, these issues. Με βάση λοιπόν την έρευνα αυτή που διεξάγαμε από το περασμένη άνοιξη, εστιάζουμε πλέον στην αστυνομία. Και συγκεκριμένα εστιάζουμε στα σοβαρά ελλείμματα και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην αστυνομική διερεύνηση σε περιπτώσεις εγκλημάτων βιασμών, τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν προτεραιοποιούνται. Πολλές φορές ταυτοποιούνται οι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται και ωστόσο δεν πηγαίνουν καν προς ανάκριση, ενώ υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλες χρονικές περίοδοι όπου περιμένουν οι επιζήσεσες, οι καταγγέλουσες βιασμού για τα αποτελέσματα, για παράδειγμα, αποδείξεων, όπως είναι βιομετρικές αποδείξεις ή το DNA, που φυσικά δεν είναι αναγκαίες σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε κάποιες είναι.
γι' αυτό το λόγο έχουμε εστιάσει στην αστυνομία και όλες οι πλευρές της εκστρατείας μας, η έρευνα, η δουλειά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο ακτιβισμός, οι εκστρατείες κτλ. Εστιάζουν στην αστυνομία. Ξεκινήσαμε και μία έκκληση σε εθνικό επίπεδο, καθώς και επίσης κάναμε μία συνάντηση με τον αρχηγό της αστυνομίας, ακριβώς για να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την πλευρά για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. We also decided to arrange an event, the most important picnic of the year, we called it, that was held right outside the police headquarters at the very same time that Amnesty had the meeting with the police commissioner. And that was arranged together with a lot of different NGOs and networks that we cooperate with. Επίσης, διοργανώσαμε ένα μεγάλο event, μια μεγάλη εκδήλωση, που ήταν ένα πικνίκ, το οποίο θεωρήθηκε το πιο σημαντικό πικνίκ της χρονιάς, ακριβώς την ίδια στιγμή που είχαμε τη συνάντηση με τον αρχηγό της αστυνομίας. Οργανώσαμε ακριβώς έξω από το χώρο της συνάντησης ένα μεγάλο πικνίκ σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις, δίκτυα γυναικών κτλ. Θέλοντας να δώσουμε δημόσιο χαρακτήρα στη συνάντηση. So the police were aware of all these activities, and just 2 days before our meeting and picnic, the National Police Commissioner and the top police management announced that they had decided to recruit 350 new staff, mainly police investigators, that were only allowed to investigate rape, domestic violence, and sexual crimes against children. Because normally resources are taken from these cases when something else more important happens. So these 350 people were going to be dedicated to this kind of crimes. And they were also going to work according to the best practices that has been developed since many years. Αυτό ήταν λοιπόν ένα πολύ γνωστό, είχε πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα η συνάντηση και αυτό το πικνίκ. Και δύο ακριβώς μέρες πριν από τη συνάντηση αυτή, ο αρχηγός της αστυνομίας και η ανώτατη διοίκηση της αστυνομίας ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να προσλάβουν 350 νέα άτομα, τα οποία θα είναι κυρίως, θα διερευνούν εγκλήματα αποκλειστικά βιασμού, έμφυλης βίας και οικογενειακής βίας και σεξουαλικά εγκλήματα ενάντια στα παιδιά. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τότε όλοι οι πόροι της αστυνομίας δεν πήγαιναν αποκλειστικά στη διερεύνηση τέτοιων εγκλημάτων, αλλά πήγαιναν προς άλλα εγκλήματα τα οποία μας έλεγαν ότι είναι πιο σημαντικά. Και συνεπώς τα 350 άτομα τα οποία θα αφιερώνονταν αποκλειστικά και μάλιστα δουλεύοντας με συγκεκριμένα πρότυπα καλών πρακτικών γύρω από τη διερεύνηση αυτή, τα καλύτερα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τη διερεύνηση τα τελευταία χρόνια, ήταν μια σημαντική εξέλιξη. And of course we will keep monitoring whether this initiative and these measures are effective, whether they actually create the change we need to see. We need to see high quality, timely police investigations in order to secure justice for the rape survivors. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά και από κοντά την εφαρμογή των μέτρων αυτών για να διασφαλίσουμε ότι είναι πραγματικά ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Γιατί αυτό το οποίο χρειαζόμαστε για να μπορέσει να αποδοθεί πραγματικά δικαιοσύνη στις επιζήσασες βιασμού είναι υψηλής ποιότητας διερεύνηση μέχρι τέλους στα εγκλήματα βιασμών. And I would like to share with you, because I do think it's important and also inspiring, just recently, earlier this summer, this new rape legislation in Sweden was evaluated. The results were published, and I'd like to share some of the results with you in order to see what legal change actually can achieve. Τέλος, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας
κάποια από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της νέας νομοθεσίας για τον βιασμό. Νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της αλλαγής της νομοθεσίας του ορισμού του βιασμού στη Σουηδία, καθώς αυτός πλέον είναι με βάση την απουσία συνένεσης. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα αυτά και νομίζω ότι είναι σημαντικά τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης, ακριβώς γιατί αναδεικνύουν ποια μπορούν να είναι τα πρακτικά συγκεκριμένα αποτελέσματα μιας τέτοιας νομοθετικής αλλαγής. So everyone expected that the number of reported rape would increase dramatically after the change of the law. That didn't happen. There was no big increase in the reported rapes. Rather, the last maybe 5-10 years, we have seen an increase every year. It was about the same. So in 2019, the number of reported rapes against a person older than 15 years was 6,256 in Sweden. Πρώτον, όλοι και όλες περίμεναν ότι μετά την αλλαγή της νομοθεσίας του βιασμού θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη αύξηση της καταγγελίας βιασμών. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη στη Σουηδία. Δεν υπήρξε κάποια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ατόμων που καταγγέλουν βιασμό. Κάθε χρόνο στη Σουηδία τα τελευταία 5-10 χρόνια υπάρχει μια σημαντική αύξηση των γυναικών που καταγγέλουν βιασμό. Υπήρχε και φέτος μία ανάλογη αύξηση και όχι κάτι περισσότερο. Έτσι το 2019, 6.256 γυναίκες άνω των 15 ετών κατήγγειλαν βιασμό στη Σουηδία. But you could see a big change when it came to prosecutions. There has been a significant increase in the number of prosecutions from the very low 236 persons in 2017 to 425 persons in 2019 after the new law was in force. Δεύτερον όμως, είδαμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στις διώξεις. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στις περιπτώσεις που καταλήγουν να διώκονται πράγματι. Από 236 άτομα το 2017 που διώχθηκαν για βιασμό μετά από καταγγελίες, το 2019 425 άτομα διώχθηκαν για βιασμό. And also in convictions there is a significant increase from 119 in 2017 to 333 in 2019. So that is a 75% increase when it comes to convictions. Το τρίτο σημείο είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά και στις καταδίκες σε ό,τι αφορά τους βιαστές. Υπάρχει μια τεράστια αύξηση στον αριθμό των καταδικών. Από το 2017 ήταν 190 οι καταδίκες βιαστών και το 2019 μετά την αλλαγή της νομοθεσίας ήταν 333, το οποίο σηματοδοτεί μια αύξηση σε δύο χρόνια της τάξης του 75%. So, and maybe more importantly, we can see that new types of cases are prosecuted, although still in a majority of cases, there would be some kind of force or taking advantage of someone in a vulnerable situation. But there are new cases that would not have been prosecuted before the legal change. And they typically involve situations where young persons are parting and ending up in unwanted sexual acts. They also include intercourse that from the start was consensual, but it merges into a non-consensual act, perhaps because the perpetrator gets rough or perform an act that the plaintiff did not consent to. They also involve situations where the victim is taken completely by surprise and has no time to react. It could be someone giving a massage and all of a sudden put
his finger into the vagina, or a young person at a concert all of a sudden finding that someone is putting their fingers in her vagina, and so on. And there are also situations where the victim freeze and meet this aggression with complete passivity, so-called frozen fright. Το τελευταίο στοιχείο που άλλαξε και που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε πλέον και νέες περιπτώσεις υποθέσεων που πλέον διώκονται και οι οποίες στο παρελθόν με την προηγούμενη νομοθεσία δεν θα διώκονταν και δεν διώκονταν. Έχουμε φυσικά και πιο κλασικές περιπτώσεις, όπως άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται μια ευαίσθητη συνθήκη στην οποία βρίσκεται μια γυναίκα και την βιάζουν, αλλά έχουμε όμως και πολλές νέες περιπτώσεις οι οποίες αφορούν υποθέσεις και καταστάσεις που μέχρι σήμερα δεν θα διώκονταν. Αυτές, για παράδειγμα, μπορεί να είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα πάρτι και καταλήγουν να βιάζονται, να βρίσκονται εμπλεκόμενοι σε σεξουαλικές πράξεις τις οποίες δεν θέλουν. Αυτές οι περιπτώσεις διώκονται πλέον. Επίσης, περιπτώσεις μιας συνέβρεσης η οποία μπορεί να ξεκίνησε συνενετικά, αλλά κατέληξε να είναι μη συνενετική. Για παράδειγμα, η καταγγέλουσα καταγγέλει ότι ο κατηγορούμενος ξεκίνησε να είναι πολύ σκληρός κατά τη διάρκεια της πράξης ή έκανε διάφορες πράξεις που η γυναίκα δεν ήθελε και άρα το σεξ ήταν πλέον μη συνενετικό. Έχουμε περιπτώσεις διώξεων σε καταστάσεις όπου το θύμα εκπλήσεται και δεν έχει κανένα χρόνο να αντιδράσει. Για παράδειγμα, πραγματικές περιπτώσεις στη Σουηδία, υποθέσεων όπου ένας άνθρωπος έκανε ένα μασάζ σε μια γυναίκα και ξαφνικά έβαλε τα δάχτυλά του μέσα στον κόλπο της. Ή άλλη περίπτωση, μια γυναίκα που ήταν σε μια συναυλία και ξαφνικά ένιωσε από το πουθενά έναν άντρα να βάζει τα δάχτυλά του μέσα στον κόλπο της. Και τέλος, διώκονται και περιπτώσεις υποθέσεων καταστάσεων όπου το θύμα παγώνει. Αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει πολύ και πέρυσι στην Ελλάδα και που λέγεται το πάγωμα μέσα από το και είναι μια κλασική αντίδραση των γυναικών όταν δέχονται μια σεξουαλική επίθεση και νιώθουν ότι δεν μπορούν να κινηθούν. Αυτές επίσης αποτελούν υποθέσεις που πλέον μετά την αλλαγή του νομικού ορισμού του βιασμού στη Σουηδία διώκονται κανονικά. So I'll just summarize or round up very shortly. I know the time is running out. Some organizations now are focusing on the sex education in schools. We've had compulsory sexuality education for 50, 60 years, more than that, in the schools. And they are now focusing on really getting training and education on consent to be able to go from a rape culture to a consent culture when it comes to sexuality. We are, of course, supportive of that. We have also decided to focus on the role of the healthcare. We have in Sweden national guidelines, manuals, and so on, how to give emergency care and collect evidence, which is an important role for the healthcare when it comes to rape. We have that in place and it seems to work okay. But rape is often causing psychological damage that needs treatment on a mid or long term. It could be trauma treatment, it could be counseling, and so on. And we see that this is really something that is lacking in different parts of the country. And we know that if these traumas are not dealt with, they can create lifelong suffering. So it's really a matter on the right of the right to health. For rape survivors. And we work closely on this issue together with NGO service providers. These are often small NGOs created by survivors themselves who have identified what was missing when they needed it, what kind of
of organization and support and help would they have liked when they themselves experienced rape. So we work really closely on that, trying to focus on media work, and also later this year, we will start working on the regional authorities to actually ensure that there are trauma treatment and counseling for all victims of sexual violence, no matter gender, no matter sexual orientation, sexual identity, and so on. Για να κλείσω λοιπόν και να συγκεντρώσω για αυτά που έχουμε πει, τρία σημεία. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει εδώ και 50 ή 60 χρόνια στην Σουηδία υποχρεωτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση γύρω από τη συνένεση και δουλεύουμε πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να μεταβούμε από την κουλτούρα του βιασμού στην κουλτούρα της συνένεσης σε ό,τι αφορά την πρόσληψη της σεξουαλικότητας. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, είναι ο ρόλος της υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχουν πολλά εθνικά πρότυπα, η Εθνική Οδηγή και Manual για την έκτακτη φροντίδα και για τη συλλογή αποδείξεων στην περίπτωση τέτοιων εγκλημάτων. Και αυτά με έναν τρόπο υπάρχουν και φαίνεται να δουλεύουν μέχρι τώρα στη Σουηδία. Το τρίτο όμως που δεν υπάρχει και σε αυτό προσπαθούμε να εστιάσουμε είναι το ζήτημα της ψυχολογικής βλάβης και πίεσης που προκαλεί ένα τέτοιο έγκλημα σε ένα θύμα βιασμού, σε μια επιζήσεσα βιασμού, είτε αυτό αφορά το τραύμα, το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τραύμα που προκαλεί, είτε αυτό αφορά την έλλειψη συμβουλευτικής, ψυχικής συμβουλευτικής για τις επιζήσεις βιασμού. Αυτό θεωρούμε ότι λείπει ακόμα στη Σουηδία, ανάλογα και τις διαφορετικές περιοχές της χώρας. Και για το λόγο αυτό δουλεύουμε πάνω στο ζήτημα αυτό, γιατί γνωρίζουμε ότι μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή πληγές στις επιζήσεις βιασμού που μπορούν να κρατήσουν και σε όλη τους τη ζωή. Το θεωρούμε κομμάτι του δικαιώματος στην υγεία και γι' αυτό δουλεύουμε μαζί με πολλούς ανθρώπους και οργανώσεις που δουλεύουν πάνω στο ζήτημα αυτό. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλες συλλογικότητες που είναι μικρότερες, πολλές από τις οποίες έχουν δημιουργηθεί οι ίδιες από επιζήσεις βιασμού και που έχουν ακριβώς ταυτοποιήσει και αναγνωρίσει ότι αυτό είναι αυτό το οποίο λείπει, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Σκέφτονται δηλαδή τι ήταν αυτό που θα είχαν οι ίδιες ανάγκη με βάση την εμπειρία τους όταν οι ίδιες ήταν θύματα βιασμού και πάνω σε αυτό ανέπτυξαν τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Δουλεύουμε λοιπόν μαζί με αυτές και αργότερα και μέσα στη χρονιά σκοπεύουμε να ασκήσουμε και νέα πίεση στις περιφερειακές αρχές, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και υποστήριξη σε ό,τι αφορά το τραύμα σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή σεξουαλικής ταυτότητας που έχουν υποστεί σεξουαλική έμφυλη βία. So thank you very much and I'll be happy to answer any questions if there is a possibility. Thank you so much, Καταρίνα. Μας ευχαριστεί πολύ και θα απαντήσεις ό,τι ερωτήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ την Καταρίνα για την πραγματικά διαφωτιστική τοποθέτησή της, όπου περιέγραψε πώς από μία μικρή ομάδα ανθρώπων και μία υπερδεκαετή παρέμβαση φτάσαμε με έναν εντυπωσιακό τρόπο να οργανώνουν και την επόμενη μέρα από την νομοθετική κατοχήρωση. Ακολουθεί η Μόνικα Κωνσταρίμπα από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο και να σας πω εντωμεταξύ ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας της θα μπορείτε να συμπληρώνετε τα σχόλιά σας στο κάτω μέρος της οθόνης σας προκειμένου να τα μαζέψουμε στο τέλος για να ανταποκριθούν και οι ομιλήτριες. Μόνικα. Hello, thank you very much. I just want to start as well echoing the words
similar words that Katarina said at the beginning of her presentation. I think it was very, very inspiring and very, very hopeful to see the change that happened in Greece last year, but also the change that actually happened in Sweden a couple of years ago. I think it's very important to see how, you know, this advocacy, campaigning, this collaboration work among all of us actually has some results and produces these important victories for the rights of women and girls in Europe. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω και εγώ να ξεκινήσω απηχώντας αυτά που είπε και η Καταρίνα στην αρχή και υπογραμμίζοντας πόσο εμπνευστικό και ελπιδοφόρο ήταν το παράδειγμα της Ελλάδας και η αλλαγή που επιτεύχθηκε στην Ελλάδα πέρυσι, καθώς επίσης φυσικά και η αλλαγή που επιτεύχθηκε στη Σουηδία δύο χρόνια πριν. Είναι ένα πολύ εμπνευστικό παράδειγμα για το πώς οι προσπάθειες εκστρατείας, συνηγορίας, κινητοποίησης, η συνεργατική δουλειά μεταξύ όλων μας στην πραγματικότητα μπορεί να έχει ένα πραγματικό αποτέλεσμα και μάλιστα που να σηματοδοτεί μια σημαντική νίκη για τα γυναικεία δικαιώματα. So in this presentation, I'm going to focus on the campaign and the work that we are doing at that regional level. So as you've seen from the work that Katarina presented and also Irini in Amnesty, there is a lot of, you know, success and good work done in these two countries, but obviously there's much more that needs to be happen in Europe. And as Katarina mentioned, there is a very important body of work that they did, particularly in the Nordics for a long time ago. And the idea was to build upon on that and have like a regional approach to this problem of lack of access to justice for rape. Εγώ δουλεύω στο Περιφερειακό Γραφείο, συνεπώς θα προσπαθήσω να βάλω στην τοποθέτησή μου την πλευρά της δουλειάς που έγινε σε περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη γύρω από την εκστρατεία αυτή και που οδήγησε στις επιτυχίες που αναφέρθηκαν και η Ειρήνη και η Καταρίνα προηγουμένως. Υπογραμμίζοντας ότι η δουλειά που κάνει και η Καταρίνα, στην οποία αναφέρθηκε και η Καταρίνα στη Σουηδία, αφορά ένα σώμα δουλειάς που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που συνεχίζεται και σήμερα για τα δικαιώματα των γυναικών. So I'm going to share a few slides, so hopefully you are seeing them. And again, I'm going to start with as a matter of introduction, actually, to briefly explain how we're doing this work and why we are campaigning on this important issue also at regional level. And as you can see from the previous presentations, changes are needed to happen in many, many countries. So it's not something that is specific to one or two countries. There are no countries where people live free from the threat of rape. And based on that and the work that has been done in the Nordic countries in the past, is that we decided to work on it at regional level, identifying the trends, the opportunities for change in certain countries, and to work on the promotion of a consent culture in the region, something that I will explain a little bit more later. Θα ξεκινήσω, θα σας δείξω και κάποια slides που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή όλες και όλοι. Και θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου με μια μικρή εισαγωγή του πώς δουλεύουμε σε περιφερειακό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γιατί ήταν αναγκαίο να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για το ζήτημα. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η αλλαγή αυτή είναι αναγκαία σε πάρα πολλές χώρες. Δεν πρόκειται για μια... για ένα ζήτημα το οποίο αφορά συγκεκριμένα μία ή δύο χώρες, αλλά πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα καμία απολύτως χώρα στην Ευρώπη δεν έχει πραγματική ελευθερία για τις γυναίκες από τον βιασμό και τη σεξουαλική βία. Οι σκανδιναβικές χώρες είναι ένα παράδειγμα για το πώς διερευνήθηκε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο οι τάσεις μέσα στην κοινωνία, οι ευκαιρίες που υπήρχαν για αλλαγή και η δυνατότητα προώθησης μιας κουλτούρας που θα είναι κουλτούρα της συνένεσης και όχι η κουλτούρα του βιασμού όπως αυτή που επικρατεί μέχρι σήμερα.
So what I mean, acknowledging that everyone can be exposed to sexual violence regarding of the sex, the gender, or the gender identity of the victim. For the purpose of the campaign, we are focusing on the rape of women and girls. And this is because rape is a form of gender-based violence, and women and girls are, as you know, disproportionately affected by this violation. Αναγνωρίζω καταρχάς ότι όλοι και όλες είναι εκτεθειμένοι και εκτεθειμένες στον κίνδυνο βιασμού. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο της Διεθνούς Αμνηστίας, έχουμε επιλέξει να εστιάσουμε στις γυναίκες και τα κορίτσια. Και αυτό γιατί αναγνωρίζουμε ότι ο βιασμός είναι μια μορφή έμφυλης βίας, η οποία, όπως ξέρουμε όλες και όλοι και δείχνουν και τα στοιχεία, αφορά δυσανάλογα, πολύ περισσότερο δηλαδή, τις γυναίκες και τα κορίτσια. That said, in the advocacy and the campaign strategy, we are very clear that obviously not all women and girls face the same obstacles, and that the responses have to take into account several factors. No, for example, migrant women may not report a rape because they fear for their status. Black women or women of color simply don't feel safe interacting with the justice system because of institutional racism. Or transgender people are sometimes invisible because many transgender women are not recognized as women in police or official records. So that's something to be taken into account when we strategize. Αρχικά να πω ότι λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δεν αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια τα ίδια εμπόδια στα οποία αναφερόμαστε. Για παράδειγμα, οι μετανάστριες γυναίκες πολλές φορές δεν καταγγέλουν βιασμό, καθώς φοβούνται για το καθεστώς διαμονής τους, ενώ οι έγχρωμες γυναίκες ή οι μαύρες γυναίκες δεν νιώθουν καθόλου ασφαλείς να προσφύγουν στο σύστημα δικαιοσύνης. Ή οι τρανς γυναίκες πολλές φορές είναι αόρατες και έχουν επιπρόσθετες δυσκολίες στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις και σε αστυνομικά τμήματα δεν αναγνωρίζονται ως γυναίκες για να καταγγείλουν ένα τέτοιο έγκλημα. Συνεπώς, λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη ανάλογα με συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού. And some of the examples I'm going to mention refer to countries where there are ongoing national campaigns and advocacy strategies led by the Amnesty International national offices and other national organizations. So this is a very collaborative campaign. And while we have built a regional narrative and approach to it, the campaigns are adapted depending on the context and opportunities for change. Just to give you an example, when we started our work on Switzerland, there was no opportunity at that time. So we had to create actually even the debate. So there was no any initiative to change any law or nothing. So we had to start right from the start to put the thing and the topic in the political agenda. Κάποια από τα παραδείγματα στα οποία θα αναφερθώ σε αυτή την παρουσίαση αναφέρονται σε χώρες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εθνικές εκστρατείες ή στρατηγικές συνηγορίες, είτε από τα γραφεία και τα τμήματα της Διεθνούς Αμνηστίας, είτε από άλλες οργανώσεις γυναικών, φεμινιστικές οργανώσεις κτλ. Και θέλω να πω από την αρχή ότι μιλάμε για πολύ συνεργατική για μια πολύ συνεργατική εκστρατεία που έχει πολύ βασικό στοιχείο τη συνεργασία και την δημιουργία δικτυώσεων μεταξύ των διαφορετικών οργανώσεων. Και ενώ έχουμε αναπτύξει από την πλευρά της Διεθνούς Αμνηστίας μια ματιά και μια προοπτική από το ευρωπαϊκό, από την ευρωπαϊκή σκοπιά και μια αντίστοιχη αφήγηση και προσέγγιση της εκστρατείας που διεξάγουμε. Ταυτόχρονα, οι εκστρατείες αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με το περιεχόμενο σε κάθε χώρα και τις συγκεκριμένες ευκαιρίες για αλλαγή που υπάρχουν. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες έπρεπε να δουλέψουμε απλώς και για να εισάγουμε το ζήτημα αυτό στο δημόσιο λόγο. Ήταν κάτι το οποίο δεν θυμόταν καν, δεν συζητιόταν καν. And Amnesty is a human rights organization, so and therefore what we are is calling on the states to comply with their international human rights obligations. Including with regard to ending violence against women. So our main target are the states. However,
We are very aware that by simply calling on the states to comply with international law, we won't achieve the change that we want. And that's why we need to factor in mobilization, increased engagement, and collaboration with others. That is crucial, is a crucial part of the campaign. Η Διεθνής Ανοσία είναι μια οργάνωση ανθρώπινων δικαιωμάτων και με αυτή την έννοια αυτό που κάνει κυριαρχά είναι να καλεί τα κράτη να συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους με βάση το Διεθνές Δίκαιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου που αφορά την έμφυλη βία, τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία και να τερματιστεί η βία αυτή. Με αυτή την έννοια ο πρωτεύων στόχος μας είναι τα κράτη. Ωστόσο, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εάν μείνουμε μόνο σε αυτό, να καλέσουμε απλά τα κράτη να συμμορφωθούν με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις και το διεθνές δίκαιο, δεν πρόκειται να πετύχουμε την αλλαγή που χρειαζόμαστε και γι' αυτό ακριβώς η κινητοποίηση, η διαρκής και αυξανόμενη συμμετοχή και συστράτευση και η συνεργασία με άλλες οργανώσεις, οργανισμούς και ανθρώπους είναι πάρα πολύ κρίσιμη. So what we did first a couple of years ago was to map the situation at regional level, no, including the legislation and the regional, some of the regional, to put together some of the regional stats, no. And so just to give you some of the figures we highlighted at the time, in Europe, 1 in 20 women in the EU have been raped after the age of 15, and that corresponds to over 9 million women. And this is a figure that comes from a survey that was done in 2014 by the Fundamental Rights Agency, like the EU Ombudsman. And it's quite an old figure, but it's still very, very relevant. And in fact, the figure might be even higher now if we take into account the current situation with the pandemic and the spike in reporting on cases on domestic violence and including as well sexual violence as a result of lockdowns and other restrictive measures. Αρχικά, βασιζόμενοι και πάνω στην προηγούμενη δουλειά που είχαμε κάνει, αυτό που κάναμε πρώτο είναι να χαρτογραφήσουμε και να καταγράψουμε ποια είναι η πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των νομοθεσιών και των στατιστικών που υπήρχαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να σας δώσω μόνο κάποια στοιχεία από αυτά τα οποία βρήκαμε από την ερευνά μας, στην Ευρώπη, μία στις 20 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βιαστεί σε ηλικία άνω των 15 ετών. Αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 9 εκατομμύρια γυναίκες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το νούμερο προκύπτει από μία έρευνα που έγινε το 2014 από τον από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το ΦΡΑ, και μπορεί να φαίνεται σχετικά παλιό νούμερο, είναι όμως με βάση και την έρευνά μας πάρα πολύ αντίστοιχο της πραγματικότητας και σήμερα. Μάλιστα, το νούμερο αυτό εκτιμούμε ότι σήμερα μπορεί να είναι υψηλότερο μετά την παρούσα πανδημία, καθώς βλέπουμε μία αύξηση στην καταγραφή της ενδοοικογενειακής βίας σε κάποιες περιπτώσεις, ως αποτέλεσμα των lockdown, της καραντίνας και των περιορισμών μέσα στο σπίτι. So as you can see, the level of reporting is very, very low. This is due to the stigma attached to it and the low levels of trust with the justice system many times. But even if we can talk about a slight increase in the number of reporting rapes and prosecutions, prosecutions and conviction rates remain very, very low. So the offences often do not come to the attention of the criminal justice system at all because women and girls do not report. Όπως μπορείτε να δείτε, ο μέσος όρος των καταγγελιών της έμφυλης βίας στην αστυνομία είναι πολύ χαμηλός, μόλις 14%, και αυτό σχετίζεται φυσικά με το στίγμα που συνδέεται με την καταγγελία και τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στο σύστημα δικαιοσύνης. Πολλά θύματα δεν καταγγέλνουν επειδή θεωρούν ότι δεν θα γίνουν πιστευτά. Και φυσικά έχουμε επίσης αντίστοιχα χαμηλά επίπεδα καταδίκης. Ακόμα και αν μιλήσουμε για μία μικρή αύξηση στον αριθμό των καταγγελιών, των διώξεων και των καταδικών, οι αριθμοί παραμένουν πάρα πολύ χαμηλοί. Αυτά τα εγκλήματα πολλές φορές δεν φτάνουν μέχρι το ποινικό δικαιοσύνη σύστημα, ακριβώς γιατί οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν το καταγγέλουν, και όταν, για τους λόγους που αναφέρθηκαν, και όταν το κάνουν,
πολλές φορές κολλάει σε διάφορα επίπεδα της διαδικασίας. And when they report, they only have a small chance of having their case tried by a court of law, as cases are often dropped at various stages of the legal process. So just to give you like a concrete example that we analyzed is the example of Denmark. There is an estimation of 20,000 women affected by rape, but only around 900 reported the rape to the police. And of those, only 500 prosecutions, and then offense. So there were only 500 prosecutions, sorry, and then out of this, 90 convictions. So you can see the graphic here. Ακόμα λοιπόν και όταν οι γυναίκες καταγγέλουν βιασμό, έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να φτάσουν πράγματι σε δίκη σε ένα δικαστήριο, καθώς οι υποθέσεις πολλές φορές αποσύρονται σε διάφορα στάδια της νομικής διαδικασίας. Για να δείτε, για παράδειγμα, στο προηγούμενο slide, την περίπτωση της Δανίας, υπάρχει μία εκτίμηση περίπου 24.000 γυναικών που έχουν βιαστεί. Μόνο 900 έχουν καταγγείλει στην αστυνομία, από αυτές μόνο 500 έχουν διωχθεί, υποθέσεις έχουν διωχθεί και από αυτές μόνο 90 έχουν καταδικαστεί. So part of the problem, but not the only one, is the definition of rape in many legislations, as you have seen in various of the presentations. So it seems obvious that sex without consent is rape, but this is not what many legislations in Europe say. So in the research, in the analysis that we did in 2018, we analyzed 31 countries in Europe just to find out that the majority of countries do not define rape as sex without consent. Instead, the central element remains the existence of violence, threats, or coercion. And this is a huge obstacle for reporting. And also it's not what international law says, including the Istanbul Convention, that is the most far-reaching human rights instrument to tackle violence against women. Τμήμα του προβλήματος, αλλά όχι το μοναδικό πρόβλημα, είναι ο ορισμός του βιασμού σε πάρα πολλές εθνικές νομοθεσίες στην Ευρώπη. Φαίνεται προφανές ότι το σεξ χωρίς συνένεση είναι βιασμός, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που αναγνωρίζουν πολλές ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Το 2018 αναλύσαμε 31 χώρες στην Ευρώπη για να διαπιστώσουμε ότι η πλειοψηφία των χωρών δεν ορίζουν τον βιασμό ως σεξ χωρίς συνένεση. Αντίθετα, το κεντρικό στοιχείο στους ορισμούς των βιασμών που υιοθετούν παραμένει η ύπαρξη της βίας, των απειλών ή κάποιας μορφής εξαναγκασμού. Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο για την πραγματική καταγγελία των βιασμών και επίσης δεν είναι σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο συμπεριλαμβανομένη στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι το πιο διεμβολιστικό και αναγνωρισμένο εργαλείο ανθρώπινων δικαιωμάτων που στοχεύει στον τερματισμό της βίας ενάντια στις γυναίκες. So only these 9 countries defined rape as the absence of sex, absence of consent, sex without consent, that is rape. So United is the UK, Ireland, Belgium, Cyprus, Luxembourg, Iceland, Germany, Sweden, and Greece. So part of Amnesty work has been together with others to push for changes in the penal code in many countries of Europe, including, of course, Greece and Sweden. Επομένως, αυτή τη στιγμή μόνο 9 χώρες, όπως μπορείτε να δείτε και στην διαφάνεια, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Ισλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ελλάδα, μόνο αυτές οι 9 χώρες αυτή τη στιγμή ορίζουν το βιασμό με βάση την απουσία συνένεσης. Τμήμα της δουλειάς της Διεθνούς Αμνηστίας ήταν σε συνεργασία με άλλους και άλλες να πιέσουμε για αλλαγές στους ποινικούς κώδικες σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Ελλάδας και της Σουηδίας. And recently, after the victories in Sweden and in Greece, we've seen important commitments by the authorities in Denmark and in Finland. And in the Netherlands and Switzerland, we are seeing conversations and commitments to change the law. And we are campaigning to ensure that the proposed reforms lead to a consent-based definition of rape by providing legal analysis and advocacy documents together with inviting legal experts from different countries to attend meetings and participate in the advocacy in general in these countries.
Πρόσφατα, λοιπόν, μετά και τις σημαντικές νίκες στην Ελλάδα και τη Σουηδία, είδαμε σημαντικές δεσμεύσεις από τις αρχές στη Δανία και τη Φιλανδία για αντίστοιχες αλλαγές του ορισμού του βιασμού. Ενώ ταυτόχρονα στην Ολλανδία και την Ελβετία διεξάγονται αυτή τη στιγμή συζητήσεις και υπάρχουν δεσμεύσεις ότι θα αλλάξει ο νόμος. Και για τον λόγο αυτό κάνουμε εκστρατείες για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται θα οδηγήσουν πράγματι σε ορισμούς του βιασμού με βάση τη συνένεση. Και για να το κάνουμε αυτό παρέχουμε νομική ανάλυση και έρευνα και έγγραφα μαζί με την συμμετοχή νομικών ειδικών από διαφορετικές χώρες όπου συμμετέχουν σε συναντήσεις και σε δράσεις συνηγορίας γενικότερα για να ασκήσουμε πίεση για αυτή την αλλαγή. This is a quote from one of the survivors about the power of the law. So the law is a symbol of what we in our society consider to be right and right and wrong. And the law should reflect what we think is wrong and what we think is right. So even though we don't know if more people would be convicted, the important thing is that we have said that we think that every time you have sex without consent, that is rape. And I think that that it will be reflected in our culture. And I think that's actually the most important thing. So from a survivor that we interviewed in Denmark. Το παρακάτω απόσπασμα είναι από μία επιζήσασα βιασμού, της οποίας πήραμε... Monica, could you please turn the slide back? Just translate it. Thank you. Sorry. I need to go back. Sorry, one second. Yep. Thank you. Αυτό παραθέτουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από κάτι που μας είπε μία επιζήσασα βιασμού στην Δανία, στο πλαίσιο της έρευνάς μας. Μας είπε λοιπόν, ο νόμος είναι ένα σύμβολο αυτού που θέλουμε η κοινωνία μας να θεωρεί σωστό ή λάθος. Και ο νόμος θα έπρεπε να αντανακλά αυτό που θεωρούμε λάθος και αυτό που θεωρούμε σωστό. Επομένως, ακόμα και αν δεν ξέρουμε αν περισσότερα άτομα θα δικαστούν μετά την αλλαγή, το σημαντικό ζήτημα είναι ότι έχουμε πει ότι θεωρούμε ότι κάθε φορά που έχει σεξ χωρίς συνένεση, αυτό είναι βιασμός. Και νομίζω ότι αυτό θα αντανακλαστεί και στην κουλτούρα μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτό μας είπε μια επιζήσασα βιασμού στη Δανία. So, this campaign is not only about changing laws, though. So, good laws are very much needed, as we can see, and we've seen in the case of Sweden recently. But with only having consent-based rape laws, we won't have societies free from rape. So, and that's why the campaign advocacy cannot be limited to that. And in reality, this is what we're facing. So, according to the EU Barometer from 2016, more than 1 in 4 people believe that sexual intercourse without consent may be justified. Example, for instance, if the person is drunk or under the influence of drugs or is voluntarily going home with someone. And more than 1 in 5 people in the EU believe that women often make up or exaggerate claims of abuse or rape. So the consequences of these attitudes are incredibly harmful. As said before, victims are not believed. They often blame themselves, end up not reporting the rape, and perpetrators get away with the crimes. And even when survivors report the rape, they may end up being re-traumatized and denied justice due to the harmful myths and stereotypes embedded in the criminal justice system. So we need to talk more about consent, and we need to get more people behind the notion of consent. Ωστόσο, δεν πρόκειται μόνο για την αλλαγή των νόμων. Η καλή νόμη σε ό,τι αφορά αυτό είναι πάρα πολύ αναγκαία, όπως βλέπουμε στην περίπτωση της Σουηδίας όμως. Όλοι έχοντας νόμους για το βιασμό που βασίζονται στη συνένεση, δεν πρόκειται να αποκτήσουμε κοινωνίες που θα είναι πραγματικά ελεύθερες από το βιασμό. Και γι' αυτό ακριβώς οι εκστρατείες και η συνηγορία δεν πρέπει να περιορίζονται σε αυτό. Στην πραγματικότητα, αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι το εξής. Σύμφωνα με το βαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2016, πάνω από 1 στα 4 άτομα θεωρούν ότι η σεξουαλική συνέβρεση χωρίς συνένεση μπορεί να είναι δικαιολογημένη σε περιπτώσεις όπως, για παράδειγμα, αν ένα άτομο είναι μεθυσμένο ή υπό την επιρροή ναρκωτικών, αν εθελοντικά πηγαίνει στο σπίτι με κάποιον άλλον ή και άλλες περιπτώσεις.
Και πάνω από ένα στα πέντε άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουν ότι οι γυναίκες πολλές φορές κατασκευάζουν ή υπερβάλλουν σε καταγγελίες κακομεταχείρισης ή βιασμού. Οι συνέπειες αυτών των συμπεριφορών είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και επιβλαβείς. Όπως είπαμε, τα θύματα πολλές φορές δεν τα πιστεύουν, θεωρούν ότι δεν τα πιστεύουν, πολλές φορές κατηγορούν τον εαυτό τους, καταλήγουν να μην καταγγέλουν τον βιασμό και οι θύτες ξεφεύγουν με τα εγκλήματα αυτά χωρίς τιμωρία. Ακόμα και όταν οι επιζήσασες καταγγέλουν τον βιασμό, μπορεί να καταλήγουν να είναι εκ νέου τραυματισμένες και να μην μπορούν να βρουν δικαιοσύνη εξαιτίας των επικίνδυνων μύθων και των στερεοτύπων που είναι ενσωματωμένοι στο ποινικό δικαστικό σύστημα. Ναι. So, as we said, we need to talk more about consent. And that's why our public face of this campaign is called Let's Talk About Yes. So it's about moving from the so-called rape culture, where rape is normalized, to a consent culture, where only a voluntary yes means that it's okay to engage in sexual acts. And what we want is more people behind this concept so that they can pressure for better laws and for better practices as well, so that there is more confidence for victims to report rape. Επομένως, πρέπει να μιλήσουμε για τη συνένεση και γι' αυτό ακριβώς το δημόσιο πρόσωπο της εκστρατείας μας λέγεται να μιλήσουμε για το ναι. Πρόκειται στην πραγματικότητα δηλαδή στο να μετακινηθούμε από την κουλτούρα του βιασμού, όπου ο βιασμός κανονικοποιείται, στην κουλτούρα της συνένεσης, όπου μόνο ένα εθελοντικό ναι θα σημαίνει ότι είναι εντάξει να συμμετάσχει κανείς σε μια σεξουαλική πράξη. Σε αυτή την περίπτωση θέλουμε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να εμπλακούν στην εκστρατεία, να μιλήσουν γι' αυτό, να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση, έτσι ώστε να μετακινηθούμε σε μια κουλτούρα συνένεσης. So we had lots of conversations with our, with activists and survivors to shape the campaign. So, and rape obviously is a very, very serious crime. And this has to be always very, very clear with everything that we do. But talking about consent also allows us to frame the topic in a more engaging manner. And so we all win if consent is respected and valued. And that's why it's important as well to engage more people in the notion of consent. Γι' αυτόν τον λόγο είχαμε πολλές συζητήσεις με ακτιβίστριες και επιζήσασες βιασμού, καθώς ο βιασμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έγκλημα και αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο σε οτιδήποτε κάνουμε. Και γι' αυτό το να μιλήσουμε γύρω από τη συνένεση μας επιτρέπει να οριοθετήσουμε το θέμα με έναν τρόπο που θα μπορεί να συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι. Όλοι και όλες θα κερδίσουμε αν η συνένεση γίνει σεβαστή και αποκτήσει πραγματική αξία. And this slide shows an ongoing social media campaign that we are running, not just at regional level, but also in certain countries to promote conversations about consent. So it's on Instagram. And we put it a bit on hold during COVID for certain months, but now we are resuming it again. No? And if you are more interested, so you just have to go to Instagram and then just text Let's Talk About Yes, and you'll see the different ways in which mainly young people are engaging in conversations and are expressing themselves, how do they see consent. And the idea is that young people from all genders can be part of that, and we can generate a lot of conversations about positive consent. Βλέπετε λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια μια καμπάνια στα social media, μια εκστρατεία στα social media που τρέχουμε τώρα, όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε συγκεκριμένες χώρες, έτσι ώστε να προωθήσουμε τις συζητήσεις γύρω από τη συνένεση. Η συγκεκριμένη εκστρατεία είναι στο Instagram. Την παγώσαμε για λίγο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και των αλλαγών που έφερε, αλλά τώρα την έχουμε ξαναξεκινήσει. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε με το hashtag Let's Talk About Yes που βλέπετε και στη διαφάνεια να δείτε στο Instagram και θα βρείτε ένα πολύ μεγάλο εύρος διαφορετικών εκφράσεων και τρόπων που κυρίως οι νέοι άνθρωποι, αλλά όχι μόνο, μιλούν, αντιλαμβάνονται και εκφράζονται γύρω από τη συνένεση. And in case you are interested, we've also created a toolkit to encourage conversations about consent, to explain why it is important, and
we go through the myths and gender stereotypes that perpetuate rape, and we give some ideas and suggestions on how to overcome that. So that is available in the web, and I'm very happy to share it later. But just to finalize, I would also like to emphasize the importance of understanding consent in every sectors of the society, and to design advocacy strategies that collab on a stage to do more in the area of prevention, awareness raising, and support to victims of rape, and to do it by listening to survivors and specialized organizations and grassroots movements that work with women survivors and sexual violence, such as organizations working with refugees and migrant women, sex workers, organizations, etc. So it's really, really important that when we do our advocacy and our campaign, we take into account their needs, and also that we also address the need that they also have to participate in any of the measures that have to be put in place to tackle rape and to fight against rape. I'm going to leave it here because I'm very conscious of the time, but I'm very happy to answer questions if you have about what we are doing. Thank you very much. Κλείνοντας, στην συγκεκριμένη εκστρατεία που αναφέρθηκε μόνο και στη συνέχεια, με το hashtag Let's Talk About Kids, μπορείτε να δείτε και ένα εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει, έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε και να παροτρύνουμε τις συζητήσεις γύρω από την συνένεση, να εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντική και να αναιρέσουμε κάποιους από τους μύθους και τα στερεότυπα φύλου που τελικά διαιωνίζουν το βιασμό και την κουλτούρα του βιασμού. Επίσης, θα ήθελα να δώσω μεγάλη έμφαση στη σημασία της κατανόησης της συνένεσης σε κάθε τομέα της κοινωνίας και άρα τη σημασία του να δημιουργήσουμε στρατηγικές συνηγορίας και ακτιβισμού που θα καλούν τα κράτη να κάνουν περισσότερα στο έδαφος της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της συνειδητοποίησης του προβλήματος, αλλά και της υποστήριξης στα θύματα του βιασμού. Και να το κάνουν αυτό ακούγοντας τις ίδιες τις επιζήσασες αλλά και ακούγοντας ταυτόχρονα τις ειδικευμένες οργανώσεις αλλά και τα κινήματα βάσης, τα οποία δουλεύουν με γυναίκες επιζήσασες σεξουαλικής βίας, με προσφύγησες και με μετανάστριες, με οργανώσεις εργαζομένων στο σεξ, καθώς αυτές είναι αυτές που έχουν την πραγματική εμπειρία και καταλαβαίνουν τι δουλεύει. Αυτά. Θα κλείσω γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένα θέμα χρόνου. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μόνικα για την ιδιαίτερα διαφωτιστική ομιλία της, που έβαλε στο επίκεντρο την έννοια της συνένεσης και τη μετάβαση σε μια κουλτούρα της συνένεσης, αναδεικνύοντας ότι ενώ έχουμε κερδίσει πολλά πράγματα, την ίδια στιγμή μένει να κάνουμε ακόμα περισσότερα σε μια οπτική πανευρωπαϊκή. Δυστυχώς, καταρχάς, με συγχωρείτε. Θα με επιτρέψετε να ευχαριστήσουμε και ιδιαίτερα και την Ειρήνη για τον πολλαπλό της ρόλο σήμερα και τον κόπο της. Να ευχαριστήσω ξανά την κυρία Φουνταλή για τη μετάφραση στην νοηματική γλώσσα, που είναι πολύ σημαντικό για την εκδήλωσή μας σήμερα. Προκαταβολικά θα ήθελα να ζητήσουμε και συγγνώμη γιατί έχουμε υπερβεί λίγο αρκετά το χρόνο, οπότε δυστυχώς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα πολλά σχόλια που έχετε συμπληρώσει κάτω από το βίντεο. Όμως υποσχόμαστε ότι και άλλες ευκαιρίες συνάντησης θα έχουμε και συνέχεια αυτού του ζητήματος θα ξανασυζητήσουμε με αφορμή αυτό το ζήτημα και στο πρόγραμμά μας. Όμως, ενδεχομένως, εάν θέλετε, θα μπορούσαμε ενδεικτικά δύο ερωτήσεις που απευθύνονται κυρίως στις Ελληνίδες ομιλήτριες για ένα μικρό σχολιασμό λίγο πριν το κλείσιμο και ένα σχόλιο ενδεικτικά. Η μία είναι η ερώτηση της Δέσποινας, η οποία ρωτάει το revenge porn αποτελεί διαδικτυακό βιασμό. Τι βήματα γίνονται νομικά
σε αυτό το κομμάτι. Και το άλλο σχόλιο είναι από τη Ρινιό και οι intersex άνθρωποι πολύ συχνά αντιμετωπίζουν την κακοποίηση ή τη βία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και οι trans άνθρωποι. Αυτό σαν σχόλιο, ενδεικτικά για ένα μικρό σχολιασμό πριν από το κλείσιμό μας. Ειρήνη, θέλεις να προηγηθείς και να... Ας μιλήσει η Καλλιόπη, αν θέλει. Καλλιόπη, ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ πρώτη. Ναι, Καλλιόπη, σε ακούμε. Νομίζω ότι σε σχέση με τα... Έτσι, ένα μικρό κλείσιμο στη συζήτηση, τα στατιστικά ήταν αμήλικτα που μας τα παρουσίασε και η Μόνικα και από μόνο τους απαντάνε για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει φεμινισμός σήμερα. Από εκεί και πέρα ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο το κομμάτι σε σχέση με τους πολύμορφους αγώνες, τα διαφορετικά πράγματα που μπορούν να γίνονται για να πετυχαίνουν νίκες στο φεμινιστικό κίνημα, για να μπορεί να καθορίζει τις εξελίξεις και σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο κάθε φορά όταν μιλάμε. Από εκεί και πέρα, εμείς και σαν Κιλωτίνα, έχουμε σαν, πέρα από τα γυναικεία ζητήματα, τα ζητήματα των θηλυκοτήτων, ιεραρχούμε πολύ ψηλά και τα ζητήματα των πολλαπλών καταπιέσεων και φυσικά τα αλλόκια δικαιώματα. Και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε με πολλούς τρόπους στο μέλλον. Την πρώτη ερώτηση, συγγνώμη, δεν την άκουσα καθόλου. Να απαντήσει η Ειρήνη, πρέπει να την απαντήσω εγώ, γιατί δεν άκουσα. Άκουσα αυτό για τα intersex άτομα, τα οποία προφανώς, σαν σχολιασμός, προφανώς είναι και πάρα πολύ σωστός. Σχετικά με το revenge porn είναι η πρώτη ερώτηση, για το αν αποτελεί και αυτό ένα είδος... revenge porn. Ναι, ναι, το εκδικητικό πορνό, ένα είδος βιασμού διαδικτυακού. Εννοείται και κατά τη γνώμη μας αναδείχθηκε και με το ζήτημα της Τούνη, το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Προφανώς και είναι κακοποίηση, προφανώς και πρέπει να διώκεται νομικά. Είναι κακοποιητικό, αφήνει πολλαπλά ψυχικά τραύματα στα θύματα και είναι κάτι το οποίο έχει πάρει και διαστάσεις στο τελευταίο διάστημα, όχι μόνο αυτή την περίπτωση, αλλά επειδή έχουμε μπει ακριβώς και στην εποχή της διαδικτυακή εποχή, ας το πούμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναδείξουμε και ως φεμινιστικές συλλογικότητες, νομίζω, στο μέλλον με μεγαλύτερη ένταση. Αυτά από μένα. Συμφωνώ απόλυτα, για να μην κουράσω. Προφανώς συμφωνώ στο ότι και τα intersex άτομα αντιμετωπίζουν φυσικά πολύ συχνά την κακοποίηση και την έλλειψη ορατότητας ακόμα και για ζητήματα τα οποία το αφορούν και συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται στην συζήτηση αυτή. Και βέβαια συμφωνώ απολύτως και σε ό,τι αφορά το revenge porn, όπου αποτελεί μια ξεκάθαρη περίπτωση μεταχείρισης, άσκησης βίας, παραβίασης των δικαιωμάτων σε πολλαπλό επίπεδο των γυναικών οι οποίες εμπλέκονται. Και θα πρέπει φυσικά να υπάρχει και ένα πλαίσιο, σωστά είπε Καλλιόπη, ότι και το τελευταίο περιστατικό με την περίπτωση της Τούνη ανέδειξε την πλευρά αυτή. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες πλευρές, είτε πραγματικών τέτοιων περιστατικών, είτε απειλής, που είναι σε πολλές περιπτώσεις αντίστοιχα επιβλαβή. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει πέρα από μια κοινωνική ευαισθητοποίηση και ένα θεσμικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις αυτές, που θα αναδεικνύει το γεγονός ότι αποτελούν άσκηση βίας ενάντια στις γυναίκες και θα προασπίσει με συγκεκριμένο τρόπο τα δικαιώματά τους και νομικά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο απαντήσεις ως προς τα ελληνικά συμφραζόμενα κυρίως. Για να είμαστε όμως δίκαιες και δίκαιοι, θα επαναφέρω τη δέσμευσή μας να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και στα σχόλια που τέθηκαν στη σημερινή εκδήλωση και στα ελληνικά συμφραζόμενα αλλά και στα ευρωπαϊκά συμφραζόμενα από το πλαίσιο του προγράμματος και από τις συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών που εργαζόμαστε μαζί, να μπορέσουμε να επανέλθουμε με απαντήσεις ή με νέες ιδέες, ανταποκρινόμενες και ανταποκρινόμενοι και στα ερωτήματα που θέσατε εσείς. Οπότε θα σας καλούσαμε και από το επόμενο διάστημα πια να μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι
στον ιστότοπο και στα κοινωνικά μας δίκτυα, γιατί έπεται και συνέχεια. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ήσασταν σήμερα μαζί μας, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα στην Ελλάδα, έτσι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις ομιλήτριές μας για τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις μεταφράστριές μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε σας χαιρετούμε θερμά. Τα λέμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.